Εδώ είμαστε και σήμερα στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο κάρβουνα, Αρσένης Πάρης και Νίκος Παγκαλής στα μικρόφωνα. Ο Τάσος στην ηχοληψία και σήμερα μαζί μας. Έτσι, ακόμη ένα βράδυ. Τάσος. Γιατί δεν κοιμάται εδώ. Ο Τάσος. Ναι. Ας το ετηθεί. Το κρεβάτι. Τον ύπνο. Τι λέει. Είναι γνωστή. Πώς το λένε, εβδομάδα που περιμένω να παίξει εθνική και δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω, πρέπει να σταματήσω κανέναν, νομίζω, αυτή την ιστορία. Αποσυντονίζεσαι πλήρως θα μου ήταν αυτές τις εβδομάδες. Αυτό είναι το Νάσιο, όπως το είπατε. Ποιος θεσμός είναι? Το National League. National League. Να. Το οποίο τι δίνει, ρε φίλε, εκτός από τις βαθμολογίες στις ομάδες. Μάλλον το League Nation. League Nation. Ναι. National League είναι κατηγορία στην Αγγλία. Αυτό είναι, δίνει η βαθμολογία στις ομάδες απλώς. Ναι, ναι. Κάτι αβάντζα. Και στις χώρες. Ναι. Αυτό είναι βέβαια καλό, γιατί βοηθάει και τις ομάδες, έτσι. Ναι, βασικά βοηθάει τις χώρες. Τη βαθμολογία των χωρών. Τώρα, αλλά από εκεί και πέρα είναι. Μεγάλες ομάδες δηλαδή δεν έχουν κανένα θέμα δηλαδή, σαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί και πολλές χώρες τη βλέπουν και σαν Αγκαρία. Ναι, συγγνώμη όμως. Εμείς όταν πήραμε το Euro. Ήμασταν στην πρώτη εξάδα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τότε δεν ήταν που έβγαζε και τρεις ομάδες σε τσουλού. Έπαιρνε σε ένα βάντα. Τότε εγώ θυμάμαι έπαιρνε κάθε ομάδα που. Έπαιρνε ένα τέτοιο από την εθνική. Έπαιρνε και χίλιους βαθμούς στην εθνική. Ναι. Άρα δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο τέτοιο. Άμα τότε. Τώρα δεν ξέρω. Ισχύει και τώρα. Και πριν από λίγα χρόνια ήξερα ότι παίρνει κάποιους βαθμούς. Τώρα πόσο ακριβώς βαθμούς παίρνει τώρα δεν ξέρω. Τι έχουν γίνει, τα έχουν αλλάξει λίγο εκεί πέρα. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι ταλαιπωρία. Είναι ταλαιπωρία για τις ομάδες. Και για τους παίκτες βασικά, οι ομάδες οι οποίες πληρώνουν και δεν γουστάρουν επίσης. Για τους παίκτες σίγουρα είναι. Για τους παίκτες τους οποίους παίζουν εθνική, αλλά απ' την άλλη, Νίκο, μην ξεχνάς ότι σου είπα πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει επανειλημμένα και προς τον κόσμο, ότι το να είσαι διεθνής είναι μεγάλο ατού στα συμβόλαια που κλείνεις. Ναι, είναι. Εντάξει, μην το παραβλέπουμε. Όμως... Δηλαδή, το να είσαι Κωνσταντέλιας και διεθνής είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραία, ναι, αλλά το θέμα είναι να μου ελοχεύουν τραυματισμοί. Είναι χιλιάδιο. Η ομάδα δηλαδή, που σε πληρώνει σένα, γιατί η ομάδα σε πληρώνει, δεν σε πληρώνει εθνική. Ναι. Η ομοσπονδία. Από σένα έχει απαιτήσεις. Μπορεί π.χ. σε έναν αγώνα, π.χ. ο Καμαρά. Έτσι, ένα παράδειγμα. Ναι. Ο Καμαρά έρχεται πάντα Πέμπτη. Από εκεί που παίζει. Παίζει Τρίτη και μετά έρχεται Πέμπτη. Δεν έχει Τετάρτη, έχει μία μέρα τέτοιο. Κάνει την Παρασκευή κανένα ξεμούδιασμα, τον βάζει. Καλά, έχει συμπληρώσει και ο Κόγκ. Ναι. Αλλά ο Κόγκ πήγε στην τελική φάση. Σε τελική φάση πήγε ο Κόγκ κατευθείαν. Ναι. Και ήθελε να φύγει. Καμαλά, θέλει να παίξει το παιδί. Γιατί να τρέχει στη Γουινέα δηλαδή. Γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι πρέπει από την ΠΑΕ κάποιου παίχτε οι οποίοι είναι κομβικοί, να μην του στέλνουν κάτι και λίγο να μου στα 8 ώρε μακριά με το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει λόγο. Έστω πάρουμε ένα αεροπλάνο. Όχι, ας τους πάρουν μια τέτοια. Πώς θα λέω, καμιά διούλα. Δεν πειράζει. Ας πάρουν μια διούλα. Δεν χρειάζεται ο Καμαρά να πηγαίνει δηλαδή 5 φορές το χρόνο στην Αφρική. Λες και θα χάσει η Γουινέα. Πώς το λένε, κανένα μουντιάλ. Κάποιος άλλος πήγαινε 5 φορές στο Σουρινάμ. Ναι, και εκείνο τέτοιο. Mm. Εκείνο λάθος. Δηλαδή αυτά τι. Μα μπορεί να πήγαινε για να μην είναι εδώ. Με αυτό δεν σε λέω. Ο παίκτης μπορεί να. Λουφάρει. Ναι, να θέλει ό,τι θέλει. Πώς το λένε, να πηγαίνει εκεί πέρα να πούμε. Μπορεί να του πάω και άλλο τη εθνική. Ένα μπράβο. Μπορεί να σου λέει, αλλά μα θα κάνω τρεις μέρες να πάω. Τρεις μέρες θα μείνω εκεί. Άλλες τρεις μέρες μέχρι να έρθω. Πάλι το 9 ημέρο. Αντί να έρθω π.χ. να είμαι την Τετάρτη ή την Πέμπτη να είμαι στη διάθεση προπονητή, μπορεί να έρθω το Σάββατο. Μπορεί να έρθω την Κυριακή. Ναι. Να επικαλεστώ και έγινε καθυστέρηση πτήση. Μήπως θα πάρει χαμπάρ κανένα, αν έχει καθυστέρηση πτήση από τη Γουινέα ή από το Σουρινάμ. Πού το δεις. Το ψάξει. Με αυτό θα σε λέω. Και πού να βρεις άκρη εκεί πέρα μέσα. Mm. Ναι, το θέμα όμως είναι τι κάνει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει ένα υπάλληλο τον οποίο το δίνει π.χ. 800.000 το χρόνο. Τόσα δεν έμενε ο Μπίσε Βαρδότε. Δεν γίνεται. Τόσα έπαιρνε ο Μπίσε όταν πήραμε το Double. Ναι, 800. Πού πάρε, φίλε. Και ο Καμαρά που έχεις είναι κομβικός παίχτης. Τώρα πλέον, ναι. Είναι κομβικότατος παίχτης μάλλον. Είναι αποσκοβικός και φάνηκε. Αυτή τη στιγμή που είσαι πρώτος, η αιτία είναι ο Καμαρά. Δύο πόντι στο Περιστέρι, το μάτς πήγαινε πολύ, πολύ ιταλικό χ.
Και επίσης ένα πολύ καλό ιταλικό χ ήταν με τη Λιβαδιά. Ένα παιχνίδι ήταν 1-1 και το έκανε 1-2 ο ίδιος, και το άλλο ήταν 0-0 και το έκανε 0-1 αυτός. Πώς, 4 βαθμοί τον Καμαρά έχεις φέτος. Και με γκολ άρα στην Τελφορίσια. Και γκολ, άρα μπράβο. Πήρε μαζί του τον τερματοφύλακα, πήρε μαζί του και τον αμυντικό. Ναι, οκ. Okay. Και μιλάμε για παίκτη που μπήκε αλλαγή. Και τα δίνουμε κεφαλιά, ε. Ναι. Και μιλάμε ότι ο παίκτης μπήκε και αλλαγή. Ναι. Ναι, δεν να πει ότι και ο έτοιμο και το ένα και το άλλο και θέλει χρόνο. Και σαν και μέσα. Καλά που θέλει χρόνο. Ναι. Ο παίκτη ο οποίο αξίζει, στο δίμηνο επάνω θα σε παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην άλλο, κάνει. Άλλο κορμί όμω είναι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι και 27 χρονών. Αληθινά 27 χρονών. Ναι, και άλλο κορμί είναι σε σχέση με τον Μπακαγιώκο το κοτοκολλήνα. Καλά, ο Μπακαγιώκο είναι και πιο ψηλό. Ναι. Και πιο βαρύ κορμί. Ο Μπακαγιώκο είναι τέτοιο, είναι μεϊτέρ. Μπακαγιώκο είναι μεϊτέρ. Απλά το θέμα είναι ότι εκείνο έχει αφήσει τον εαυτό του, αλλά και θέλει και. Θέλει παιχνίδια ο εκείνο. Μόνο με παιχνίδια. Παιχνίδια, αλλά θέλει και στο δίδυμο που δημιουργείται, θέλει τον Καμαρά. Δεν μπορεί να παίξει ο Μπακαγιώκο μάλλον. Τι να κάνουμε. Όπως και ο Μεϊτέ, ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να παίξει με τον Καμαρά. Με τον Οσδόεφ δεν μπορεί, λες. Με ποιο να. Με τον Οσδόεφ. Μετά από ένα μήνα μπορεί να παίξει και με τον Οσδόεφ. Καλύτερα θα παίξει με τον Καμάρα. Εκεί που σίγουρα δεν μπορεί να παίξει με τον Σβάμπ. Ναι, δεν δεδομένα. Γιατί και οι δύο είναι αργοί. Ναι. Δεν μπορεί να. Πρέπει άλλωστε να είναι ταχυδυναμικός. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πιο αργός και από εμάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αλλά όταν έχει π.χ. το Μεϊτέ, γιατί υποτίθεται ότι θα έρχονταν ο Μεϊτέ, δεν έρχονταν ο Παγκαγιώκο. Και παίρνει τον Καμαρά για να παίξει Καμαρά Μεϊτέ, αφού πήρε τον Τέλεθο Μεϊτέ και τον Παγκαγιώκο, θα παίξει Παγκαγιώκο Καμαρά. Είναι απλά τα πράγματα. Έτσι θα γίνει. Κατάλαβες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο coach. Ένα αυτό το χρόνο και αυτούς τους δύο θα γίνει τέτοια. Αλλά ο Καμαρά, η απουσία του Καμαρά, εμένα με πειράζει. Που πάει εκεί τραβιέται, να είμαι στη Γουίνα, στις ζούγκλες. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Στείλτε ένα εκεί πέρα να με αναχαρτήραμε στην Ομοσπονδία της Γουίνας και πείτε ότι δεν ξαναδείς, είναι άρρωστος. Η Εθνική Σερβίας δεν παίζει. Δεν θα πάει ο Ζίβκοβιτς. Γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι και μάγκας. Σε μια πολύ καλύτερη εθνική από ό,τι είναι έτσι, της Εθνικής Σερβίας. Και όμως δεν θα πάει. Καταλαβαίνει ότι είναι κουρασμένος, καταλαβαίνει ότι είναι πίσω. Θέλει να γίνει καλύτερος. Σου λέει δεν πάω στη Σερβία. Θα μείνω εδώ. Να δουλέψω. Και καλά θα εξηγηθεί. Εντάξει, αυτός πέρασε και ένα καλοκαίρι γεμάτο. Ναι, αυτό θα σε λέω. Ναι, αλλά λέει το όχι στην Εθνική Σερβία τώρα, έτσι. Όχι τώρα, άλλο τώρα εκεί πέρα τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, είπαμε. Απλά αυτό δεν είναι θέμα παιχτών. Το μπέσαι όταν δίνει τόσα πολλά λεφτά για το καμπράκι. Για μένα είναι θέμα διαχείριση αυτό που λένε τώρα και είπαμε. Και το λέμε εμείς εδώ και τρεις εβδομάδες για τον Τάσο και τον Μπάμπα. Δεν νοείται, ρε φίλε, Σεπτέμβριο ο παίχτης να είναι ψόφιος. Γιατί αν βάλεις και τα μάτς, πόσα είναι σε μεγάλη πίεση. Καλά, αυτή είπε. Αν βάλεις το Πανετολικό και το Μπασεραϊκό, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν είναι μάτς πιέσεως. Όχι, αλλά παίξανε με Γαλατά Σεράι, μετά παίξανε με Άρη. Ναι, αυτά είναι τρία μάτς. Ναι, και μετά παίξανε με Στεάγο. Ναι, αυτά είναι τρία μάτς. Ναι, σε 8 μέρες είναι τρία μάτς. Άντε να πω ηλικιακά για τον Τάσο, ναι, αλλά για τον Μπάμπα δεν. Όχι, εγώ για τον Μπάμπα. Μπάμπα τι, λίγο τρέχει. Μπάμπα είναι να κατεβαίνει 30 φορές το πάνω κάτω. Αν το κάνεις αυτό σε τρία μάτς, και το μάτς με τον Άρη δεν ήταν χαμηλής έντασης. Το μάτς με την Καλατάσσερα δεν ήταν χαμηλή ένταση. Και η Στεάου ήταν και δύσκολη ομάδα όταν έπαιζε με 11. Μην κοιτάς μετά από το 55 και μετά που γύρισαν όλοι πίσω επειδή μείναμε 10. Εντάξει. Για μένα κανονικά έπρεπε να γίνει το rotation του Στεάβα. Δηλαδή ο Τάισον και ο Μπάμπα με Στεάβα δεν έπρεπε να παίξουν. Είχαν ήδη δύο παιχνίδια στα πόδια τους. Δύσκολα. Με Γαλατά και με Άρη. Έπρεπε να ξεκολουθούν εκεί πέρα. Και μετά ψοφίσαν. Λογικό δεν είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τώρα ήρθε η διακοπή. Οπότε κάποια πράγματα πιστεύω να μπουν σε μια σειρά. Θα διορθωθούν. Ναι, σε μια σειρά γιατί δεν γίνεται. Αυτή η εβδομάδα, μάλλον το τριδόματο που έρχεται, είναι πάρα πολύ κομβικό. Ξεκινάς με ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Αυτό το λέω, δεν είναι. Πρόσεξε όμως. Και τελειώνεις με Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εντοπίζεις όμως κάποια προβλήματα στην ομάδα. Τα προβλήματα αυτά τώρα στη διακοπή πρέπει να τα δουλέψεις. Άρα για να τα δουλέψεις θα πρέπει να έχεις πίεση.
και μετά έχεις πάλι πίεση. Άρα δεν είναι εβδομάδα ξεκούραση. Δηλαδή, αν πεις ότι. Είναι. Ναι, δεν παίξανε στο Λεβαδιακό Μπάμπα, ο Τάισον μπήκε λίγο. Τάισον μπήκε λίγο. Ναι, οκ, okay, για να ξεκουραστούν. Δεν ξέρω, πρέπει να δουλέψεις και με άλλους παίκτες οι οποίοι για μένα δεν πρέπει να είναι τόσο τέτοιο στο να στηρίζομαστε τον Μπάμπα. Αριστερά έχει τον Γκόμες, ο οποίος όμως Γκόμες δεν είναι έτοιμος ακόμα. Εγώ τον Γκόμες έτσι πως τον είδα. Ναι, σε μικρά μάτς λέω. Ρε, τον δίνω άλλο, ναι. Ένα δίνω ακόμα, το δίνω χαλάρα. Τον όχι, δεν μίλησα για το παιδί. Εγώ μίλησα και για τον έχει τον Νότο. Βαλτό Νότο. Ναι, ο Νότο μπορεί να παίξει εκεί. Να ενεργοποιηθεί παραπάνω σε άστρο. Διαφορετικά. Ναι. Μπράβο. Ο Τάισον. Άσε τώρα τι θέλουν να περάσουν κάποιοι ότι ο Πάουκ πήρε δύο σεντερφόρ, ο Πάουκ πήρε ένα σεντερφόρ. Το τι λέτε εσείς τώρα, επειδή είστε οι φίλοι του Λουτσέσκου, πείτε ότι θέλετε. Ο Πάουκ πήρε ένα σεντερφόρ, τον Τζαλόφ. Ο άλλος είναι αριστερό εξτρέμ. Πείτε ότι θέλετε εσείς. Εντάξει, να δικαιολογήσετε αυτά που θέλετε να δικαιολογήσετε όπως πάντα. Να μας πείτε ότι έχουμε τρία σεντερφόρ. Δεν έχουμε τρία σεντερφόρ λοιπόν. Και δεν θα χαρακτηρίζω εγώ το επειδή θέλετε εσείς τον Τζουντάλι ως σεντερφόρ. Θέλετε εσείς αυτό. Πείτε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει, γιατί με το Στανιό, μα τι να, ο Πάκ πήρε δύο σεντερφόρ και τι τα πήρε αυτά τα σεντερφόρ και δεν σκοράρουν και δεν κάνουν. Όχι, ο Τζουντάλι δεν είναι σεντερφόρ. Κάτι το πρόβλημα δεν είναι να σκοράρουν τα φόρ, δεν είναι ότι δεν είναι καλά φόρ. Ναι, άλλο όμως. Άλλο το, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ μιλάω για τον Τζουντάλι. Ο Τζουντάλι έπαιζε ναι. Πρόπερς όταν είχαμε παίξει με εμάς. Ναι. Έπαιζε σαν δεύτερο επιθετικό έπαιζε. Βγαίνοντα από αριστερά. Mm. Εντάξει, αλλά επιθετικό είναι το παλικάρι, αυτό είναι δεδομένο. Τραματίζεται την επόμενη χρονιά. Εντάξει, και την περσινή τη χρονιά παίζει φόρ. Γιατί έχει χάσει και την έκρηξή του. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τζουντάλι. Είναι πολλαπλών ρόλων, δηλαδή δεν είναι. Νίκο, γιατί βάζουν ταμπέλες οι δημοσιογράφοι εκεί που θέλουν και εκεί που δεν ναι, θέλουν. Ναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό ότι ναι, οι ταμπέλες βάζουν. Γιατί, περίμενε, Δεσπότοφ τι είναι. Ναι, σε λέω ρε παιδί μου τι παίζει. Ναι. Εντάξει, ότι ο Τζουντάλι μπορούσε να παίξει τον Πάουκ και φορών του και θα ήταν επιτυχημένο. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως παίζει ο Πάουκ με Λουτσέσκο, οι φορ είναι, δουλεύουν για την ομάδα. Δεν δουλεύει η ομάδα για αυτού του φορ. Όπως είναι π.χ. στον Ολυμπιακό. Τότε γιατί βάζουν τους δημοσιογράφους τους και τους κράζουν. Ναι, κατάλαβες. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι ο φόρ του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει πάνω από 10 γκολ τη χρονιά. Έτσι πως παίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλιώς θα έβαζε 20-25, ξέρω εγώ. Έτσι πως το βλέπω τον Τζουντάλι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε για αυτόνα, τα 20 γκολ τα έχει εύκολα. Φέτος, άμα βάλει 10, καλά είναι. Γιατί είναι έτσι η δομή του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και θέλουν και πίσω τον Μπράντον Τόμας. Ο Μπράντον Τόμας αυτό δεν κάνει. Μπράβο, Τόμας είναι ιδανικός έτσι πως παίζει ο τέτοιο. Ναι, αλλά το θέμα όμως δεν είναι και παίκτης αξίας. Δεν μπορείς να πεις ότι με τον Μπράβο Τόμας θα. Όχι, πώς το λένε. Με τον Μπράβο Τόμας μετά από τον Πάουκ θα πάει στην Μπαρσελόνα. Δεν είναι έτσι. Το χαίρομαι που δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Απλά πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Γιατί ο Πάουκ έχει φόρ. Δεν είναι δεν έχει φόρ. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήρθαν δηλαδή μια χαρά φόρ. Και μάλιστα. Αυτή ήταν η ερώτηση που έκαναμε που και συζητήσαμε χθες για τους παίκτες και το πού παίζουν και πώς μπορούν να παίξουν και σε τι επίπεδο μπορούν να παίξουν. Είναι και για το τι συστήματα μπορούν να εξυπηρετήσουν. Ναι, νομίζω αυτό ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολλά συστήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδανικός για να παίξει 3-5-2 τώρα. Ναι. Το είπε ο Στεριάδη την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω. Και 3-4-3. Δεν ξέρω για το 4-3-3. Όχι, 3-4-3. Α, 3-4-3. Το 3-5-2 πάντως το είναι ιδανικός. Mm. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, είσαι εκεί να βάλει φόρ τον Τζάλοφ και σαν δεύτερο φόρ, δηλαδή, όπως έπαιζε τη Γάνδη, να βάλει τον τέτοιο. Τον Τζουντάλι να σε πω, ναι. Εντάξει, και με τρεις πίσω, να μην έχεις το πρόβλημα Μάγκεντε, γιατί έχεις όντως πίσω παίχτες εμπειρίας και αξίας. Εντάξει, τώρα Λοβρέν και ο Κόλλι τώρα είναι επίθεση που είναι με χαρά. Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Θες ακόμη έναν. Έχεις ούτως ή άλλως δύο παίκτες οι οποίοι είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Μπάμπα που είναι back half που λέει στην κυριολεξία. Έτσι, στο 3-5-2 παίζουν δηλαδή και οι δύο. Ότο, εύκολα. Ότο. Ας τον Ότο. Εγώ σου λέω τον Μπάμπα και τον τέτοιο. Και Ότο το παίζει. Ναι, και Ότο το παίζει, δεν το συζητάμε. Γιατί αλλά το background, το πληρωματικό. Ναι, και έχεις φυσικά τους άλλους δύο, δηλαδή Καμαρά με. Και ο Βιερίνε το παίζει. Και ο Βιερίνε μπορεί να το παίξει. Και το δεκάρι τον τέλεια. Σε Ρώμο δηλαδή πώς είναι. Μια χαρά είναι. Ιδανικός ο ΠΑΟΚ είναι για 3-5-2. Μιλάμε τώρα με κλειστά τα μάτια. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς παίζουμε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, ένα σύστημα δηλαδή. Αλλά πρέπει να προσαρμοστούν και στις ανάγκες της ομάδας και οι παίκτες. Αλλά και για μένα πρέπει να προσαρμοστεί και το σύστημα στους παίκτες.
Αλλιώς θα παίρνουμε παίχτες μπροστά, οι οποίοι θα αποδίδουν. Ναι, ένα μπράβο, το 1/3 της αξίας τους. Και είναι κρίμα αυτό. Γιατί οι παίχτες πληρώνονται, ο κόσμος εκνευρίζεται, σου λέει πήραμε πάλι φορ, δεν παίζουμε. Πάλι δεν μπορεί. Δεν φταίνουν τα φορ. Δεν φταίνουν τα φορ, παιδιά, να ξέρετε. Τα φορ δεν παίζουν. Εξάλλου ο Ολιβέιρα, που τον είχαμε μέχρι πρόπερση, με το 2023 δηλαδή, όταν τον ρωτήσαμε όταν έφυγε γιατί. Εκνευριστικές. Ναι, και το ένα και το άλλο. Λέει θα μπορούσα να πετύχω πολλά γκολ. Περισσότερα δηλαδή. Πέτυχα 9, γιατί λέει έβγαινα 15 και 20 μέτρα έξω από την περιοχή. Δεν θυμάμαι τη συνέντευξη που είχε δώσει όταν είχε φύγει ο Ολιβέιρα. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε. Και έλα μωρέ το παλτό τώρα, μίλησε για τον μπακ του παλτό να πούμε και τέτοια. Αλλά τον έφερε ο Λουτσέσκο. Απεκταρά πήγε, πήρε ο μεγάλος προπονητής και αυτά. Και... Ναι, ο Ολιβέιρα δεν ήταν άσχημος παίκτης. Ήταν καλός σκόρερ, αλλά μέσα στο κουτί. Όπως μέσα στο κουτί είναι και ο. Τότε γιατί τον επέλεξε. Ε? Γιατί τον επέλεξε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το. Δηλαδή, εγώ αν. Πώς το πω τώρα. Αν έβλεπα τον Λουτσέσκο, θα τον έκανα μόνο αυτή την ερώτηση. Σε όλα τα άλλα, οκ, κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά σε αυτό, με το φορ, γιατί αυτό κάνει κακό και στην ομάδα. Τον έλεγα, αφού θέλεις στην έτσι τους φορ. Στην πρώτη χρονιά όμως, Νικό, αφού θέλεις τους φορ. Όχι, αφού θέλεις έτσι τους φορ, ναι. Μιλάω και μετά την επιστροφή, γιατί και το ίδιο πράγμα πήρε κάτι στον Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς τον έγραψε. Και άρχισε να παίζει διαφορετικά. Αλλά τότε ο Λουτσέσκο δεν ήταν ο τελευταίος Λουτσέσκο. Εντάξει, έχει διαφορά. Τότε ο Πάουκ ήταν πάνω από τον Λουτσέσκο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάποια πράγματα δηλαδή τα βλέπεις. Άρα λοιπόν, γιατί δεν παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος να εξυπηρετεί ακριβώς το στυλ που θέλεις εσύ. Γιατί έτσι πως το βλέπω εγώ τον Πάουκ, άμα και αυτό που θέλει ο Λουτσέσκο, ο μόνος παίχτης που μπορούσε να παίξει μπάλα στον Πάουκ είναι ο Μάρτιν Μίτσελ. Δεν υπάρχει άλλος φορ. Άμα κάνω ένα flashback, τι έχει περάσει τον Πάουκ τα τελευταία 20 χρόνια. Ο μόνος που μπορείς να παίξει εδώ, έτσι πως θέλει ο Λουτσέσκου, είναι ο Μίτσελ. Άρα πάνε πάρε ένα παίκτη σαν τον Μίτσελ. Ο Τσάλοφ δεν είναι έτσι. Ο Τζουντάλ δεν είναι σίγουρα 1000% έτσι. Ο Σαμάτα δεν είναι. Ο Σαμάτα είναι παίκτη, ας το Σαμάτα. Εντάξει, ο μόνος που φέρνει σε αυτά που θέλεις είναι ο Μπράντον Τόμας. Αλλά ο Μπράντον Τόμας δεν είναι Μίτσελ, δεν είναι και εκτελεστής. Εντάξει, να πω ακόμη μια φορά ότι τα μισά και πλέον γκολ του Μπράντον Τόμας είναι τα 3-4 μέτρα σε πάρε βάλε του Ζίβκοβιτς, Ντεσπότοφ ή του Τάισον. Από δεξιά-αριστερά που μπαίνα και πάρε βάλε και ξέρω εγώ τότε. Δεν θέλεις έτσι. Σε κλειστές άμυνες έχετε. Θυμάστε καμιά φορά τον Τάισον που τον προστατεύει, τον Μπράντον Τόμας να παίζει να βρίσκει δίχτυα. Τίποτα. Νεκρός είναι σε κλειστές άμυνες. Δεν το κάνουν. Τα μισά και πλέον παιχνίδια του Πάουκ είναι σε κλειστές άμυνες. Και παραπάνω τα μισά. Έτσι πως με μάθανε. Επομένως, είσαι και πρωταθλητής τώρα, σε φοβούνται παραπάνω. Από εκεί που σε παίζανε ανοιχτά 5 ομάδες σε 10 παιχνίδια, τώρα μπορεί να σε παίζουν σε 8, σε 7, σε 6. Εντάξει, είσαι έλειος, είσαι ο Πάουκ. Δεν ήρθε ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα και έπαιζε να μου γραμμή μαζινό. Κατενάτσιο. Πώς για. 4 αμυντικούς, έναν τροφλέκα 5 και 2 αμυντικά χάφε 7. Τι να συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο φόρ σου πρέπει να κάνει. Και για μένα ένα πρόβλημα που η ομάδα δεν καθαρίζει τα παιχνίδια γρήγορα και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο πρόβλημα εκνευρισμού του κόσμου είναι αυτό ακριβώς το για το φόρ. Γιατί όλοι συζητήσει για το φόρ. Στις άλλες θέσεις νομίζω ότι ο κόσμος έχει κατασταλάξει ποιοι αξίζουν και δεν αξίζουν, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και δεν γίνεται και σε κουβέντα. Αλλά για το φόρ γίνεται μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχει τρεις. Έχει τρεις και άμα ρωτήσει, ξέρω εγώ, 100 άτομα, οι 50 θα σου πούνε κανένα από τρεις. Να μην μπορεί παραπάνω από 50. Δεν γίνεται. Κάπου πρέπει να επενδυθούν αυτοί οι παίκτες, να το πω έτσι. Για κάποιο λόγο. Γιατί τους πληρώνεις και τους παίρνεις κιόλας. Να πω, δεν ξέρω, πάντως σου λέω δηλαδή έχουμε ένα μυστικό εδώ στον ΠΑΟΚ να λέμε τους παίκτες να τους φέρουμε και να τους χρήσουμε εμείς κατά το δοκούν όπως θέλουμε, μάλλον όπως θέλει όπως βολεύει ο προπονητής, τον προπονητή και το team του. Για μένα δεν είναι δίκαιο αυτό, όταν μου ζητάς σεντερφόρ με χίκα χαρακτηριστικά να μου λες ότι αυτό το σεντερφόρ που πήρα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που ζήτησα. Μα αυτό ακριβώς. Γιατί τα ζήτησες. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλιώς δεν. Πώς το λένε, δεν υπάρχει λόγος να παίρνεις τέτοιους φόρου. Γιατί άλλους 30 φόρου να πάρεις. Το ίδιο θα είναι. Αν μπαμπά, να μπράβο. Τα φόρου έτσι είναι στην Ευρώπη. Μα όλοι. Τα κάνουμε τώρα. Εδώ που τα λέμε τώρα, το 90% των. 80% να το πω έτσι των ομάδων
παίζουν. Άμα έχουν ένα καλό φόρο, παίζουν για το φόρο, όντως. Άμα δεν έχουν καλό φόρο, όντως παίζουν διαφορετικά. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι. Ψάχνει εσύ τον Σοάρε ω center for. Εντάξει. Αλλά... αυτή είναι λίγη, ρε φίλε. Ναι, ναι, είναι πολύ λίγη. Είναι πολύ λίγοι. Που μπορούν να βγουν έξω και να κάνουν 115 γκολ μέσα ο Άρης και ο άλλος. Το... ναι, ναι. Και γι' αυτό και είναι και πιο εφικτό και πιο εύκολο να έχει ομάδα ένα καλό σκόρερ. Ναι. Αυτό δεν κυνηγάνε όλοι. Γι' αυτό και η θέση του φόρου είναι πιο ακριβοπληρωμένη. Γιατί κυνηγάνε όλοι ένα καλό φόρο. Αυτό θέλουν όλοι. Εμείς νομίζω ότι έχουμε φόρο καλούς. Αν με βγάλει τον Τζάλοφ δηλαδή που. Εντάξει, είναι θέμα προσαρμογής. Εντάξει, εμένα, άμα το μιλήσουμε τώρα σοβαρά, εμένα δεν μ' άρεσε όταν. Και στο είχα πει κιόλας. Δεν μ' άρεσε να πάρουμε παίχτη από Ρωσία. Δεν πάει γιατί, το μεγαλύτερο εντάξει, όνομα. Okay, γιατί αργεί στην προσαρμογή του. Ναι, ναι. Άνα, μπράβο, ναι, δεν του αρέσει. Και, πώς το λένε, και ο Σντοεφ που έχει πιο πολύ προσαρμογή. Ο Σντοεφ είναι Τσετσένος. Ναι, που έχει πιο μεγάλη προσαρμογή. Είναι μεγαλύτερο. Και αυτό κάνει τις κοιλιάς του. Με αυτό δεν λέω. Πέρσι είχε διάφορα. Δεν και είχε γιατί να μην τον περιμένει στο Τζάλοφ. Θα τον περιμένει στο Τζάλοφ. Δεν το συζητάμε. Απλά εγώ π.χ. σαν 20 τώρα μιλάω, δεν θα έπαιρνα ποτέ παίχτη τη Ρωσία. Θα έπαιρνα τη Σουντάλη, μεγάλο που λένε, και θα έπαιρνα ένα παίχτη άλλου τύπου. Ή τέλος πάντων να παίρνουμε άλλη εθνικότητα. Να έπαιρνα κανένα μαύρο ακόμα δηλαδή. Εντάξει. Ένα 85 π.χ. Κάνε τέτοιον. Βασικά εγώ. Εντάξει. Εγώ θα έπαιρνα τον τέτοιον. Πώς το λέω, Σάικ. Ένα εννοείται. Θα συζητάμε τζάμπα για. Όπως παιχτάρατε και. Σε αυτό το στυλ δηλαδή, έτσι, που μου αρέσει δηλαδή, ο Πόνσε της ΑΕΚ πέρσι. Ο οποίος ήταν αλλαγή στα μισά μάτς, 14 γκολ έβαλε πριν ο Πόνσε. Το Πόνσε το συζητήσαμε, αλλά δεν το πήραμε. Το θέμα είναι ότι κάθε καλοκαίρι συζητάμε και το παίρνει η ΑΕΚ. Πώς γίνεται αυτό, το πράγμα δεν ξέρω. Το γραφείο μας τους δίνει και. Ναι. Έναν έδωσε το 23 τον Πόνσε και έναν έδωσε το 24 τον Πιέρο. Αλλά εμένα αυτοί οι παίχτες μου αρέσουν. Αυτοί οι δυνατοί παίκτες δηλαδή, οι οποίοι θα σε κάνουν, ξέρω εγώ, με κλειστά τα μάτια να μου 20 γκολ. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει. Τώρα από εκεί και έπειτα. Ποιον Αρσάβη, ρε. Ο Αρσάβη δεν είναι Ρεσιγιάννη Φορ. Είμαι το παραγιά μου. Στην Άρσενα που λες. Στην Άρσενα που πήγε. Ναι. Είναι τέτοια. Δεκάρη ήταν εκείνο. Τι λες τώρα, ο Αρσάβη ήταν Φορ, τώρα να μου. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα από το Ασπρόμορφο Μόναχο. Ναι. Ναι, το στήριο του Λουτσέσκου είπαμε, ρε παιδί μου, έτσι πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως πρέπει να βρεθεί η τομή. Η τομή γιατί ο Πάκο έχει ανάγκη τα γκολ των φόρτων. Εντάξει, εκτός φυσικά, άμα γίνει πάλι το περσίνο, αρχίζουν και σκοράρουν ο Ζίβκοβιτς, ο Ντεσπότοφ, ο Ντέλιας. Να κάνουν να σκοράρουν, αλλά το θέμα είναι. Ναι. Και από εκεί που ξεκίνησε και η κουβέντα, εντάξει, για ποιο λόγο κατηγορείς, αφού άλλο τη λέγει ο προπονητής, και γιατί δεν τη λες τον προπονητή και τη λες τον παίχτη. Ναι. Και να σε πω κάτι άλλο. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ρε φίλε, ο προπονητής μέχρι πού είναι αρμόδιος και πού είναι αναρμόδιος. Δηλαδή, αρχίζεται την καραμελίτσα. Βλέπει τις προπονήσεις, τις βλέπει. Βλέπει τα χαρακτηριστικά, τα βλέπει. Το αφού βλέπει τα χαρακτηριστικά για ένα σέντερφορ και το βάζει σέντερμπακ, φταίει ο παίχτης και αρχίζεται. Δεν καλός ο παίχτης. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν τη λες τον Λουτσέσκου, άμα δεν καλός ο παίχτης. Το έχουμε πει κάθε φορά για την ασυλία που του δίνεται. Δεν νομίζω εγώ δεν του κάνετε καλό. Έτσι, και δεν κάνει καλό και στους παίκτες. Οι οποίοι παίκτες είναι και περιουσιακά στοιχεία της ομάδος. Αγοράστηκαν, πληρώνονται και εσείς να πούμε εκεί, στον Αετό. Πετάξτε τον. Να χαρά είναι ο Αετός. Σήμερα την Τετάρτη. Δεν νομίζω να έχει Τετάρτη εθνική σήμερα. Νομίζω από αύριο αρχίζουν. Λαού, λαού. Μας περιμένανε. Κάτσε, περίμενα να δω λίγο. Sold out κάνανε, μας περιμένανε δηλαδή. Στου κλείστε σπίτι ο Κωνσταντέλια και τα σπίτια. Κακά τα ψέματα να μην πρέπει 90.000 κόσμο να πάνε να απολαύσουν τον Τάσο Μπακασέτα. Να τον αποθεώσει λίγο. 90.000 κόσμο να απολαύσουν το μικρό Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν πάει οι Έλληνε από όλα τα σημεία τη Ευρώπη. 4.000 πήραμε. 4.000 εισιτήρια. Ναι. Νομίζω ότι. Αλλά 4.000 εισιτήρια δώσανε εκεί θα είναι μαζεμένα, αλλά εγώ πιστεύω μια δεκάρα θα έχει μέσα. Αβλεπή θα έχει. Βέβαια θα έχει. Τώρα εκδρομή στο Λονδίνο τώρα μεσοβδόμαδα ότι πρέπει, ναι. Όχι, έτσι. Θα έχει από εκεί, ρε φίλε. Οι φοιτητές είναι κατά χιλιάδες. Όχι, δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Εσύ τώρα άλλο θα πάει ψυχά, που είναι στη Γερμανία. Δηλαδή τώρα με τον πλάνο είναι μία ώρα πτήση. Ναι. Δεν θα πάει, ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Ποιο δεν θα πάει δηλαδή. Φεύγει το πρωί και είσαι εκεί. Μα τι συζητάμε. Ματσάκι τώρα. Πίσω. Μιλάμε τώρα για. Εντάξει. Κοιμάσαι, Χίθρο. 10 του μηνός είναι αύριο. Ναι. Σήμερα είναι 9. Oui. Ωραία. Έχει Ιταλία, Βέλγιο αύριο, Γαλλία, Ισραήλ, Γαλλία. Βοσνία-Γερμανία. Βοσνία-Γερμανία είναι στις 11.
Ουγγαρία, Ολλανδία έχει στις 11, Πολωνία, Πορτογαλία στις 12. Έχει τώρα σε σερή. Εμείς πότε παίζουμε? Εσείς παίζουμε Σάββατο. Εμείς είμαστε, παίζουμε αύριο. Από το Euromatch. 10 του μηνός, ναι. Αλλά είμαστε στο Nation League το 2. Γιατί είμαστε ομάδα, ξέρω εγώ, ναι. 1.32 άσος, 5.65 το Χ και 14.85. Τι είπε από τα ποσοστά αυτά να μου. 14.85. Που έχει το παλικάρι. Χωρίς Ιωαννίδη, ο οποίος είναι έξω μέχρι τέλος του μήνα. Έχει θλάσει ο φιλότιμος Ιωαννίδης. Μακάρι να μην παίξει ούτε ο Ντέλιας. Έτσι με την Αγγλία δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Στεριάδη. Στέλιο, καλημέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι λέει? Εσείς περιμένετε δηλαδή αύριο να παίξει ο Κωνσταντέλιας? Όχι, το καλό θα είναι να μην παίξει ο Κωνσταντέλιας, αυτό λέω. Εγώ επίσης θα ήταν καλό, κοίτα, ας παίξει αλλαγή αύριο, να μην παίξει την Κυριακή, να μην παίξει. Κυριακή με ποιον παίζουμε? Με τους Τσουρουκάδες, τους Ιρλανδούς. Στην Ιρλανδία παίζουμε? Όχι, στο Καραϊσκάκης. Α, στο Καραϊσκάκη παίζουμε, Ναι, και επειδή οι Ιρλανδοί δεν τους λες και πολύ τεχνίτες. Όχι, είναι πολύ δυνατοί. Είναι και πολύ πιο σκληροί από τους Άγγλους. Είναι ο Άγγλος τουλάχιστον, γιατί είναι και φίρμες όλοι. Εντάξει. Α, μπράβο. Ας τον βάλει αύριο αλλαγή σε 65, ξέρω εγώ, ο Γιωβάνοβιτς. Συνηθίσει και στο 65, έτσι. Στο 65 το έχει συνηθίσει. Μπορεί να αρχίσει να το κοιτάει τον Γιωβάνοβιτς ο Κωνσταντέλιας. Μόλις πάει 65, λέει, το λεπτό μου είναι. Η ρεπόρτ του Μαναθηναϊκού είχαν να λένε ότι αργεί να κάνει αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς. Η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα πούνε ότι έχει αργεί να κάνει αλλαγή ο Λουτσέσκου. Δεν πιστεύω ότι είναι κανείς που δεν το έχει πει. Βασικά δεν είναι, είναι ανάλογο το παιχνίδι. Ποιο είναι ανάλογο το παιχνίδι, ρε φίλε? Εδώ έχουν κερδίζει 3-0 και κάνουμε αλλαγή στο 70. Τι κόλλη δεν έχει. Δεν έκανε αλλαγή στο ημίχρονο στη Λιβαδιά. Εσύ τέλειο, σε παρακαλώ, ρε φίλε. 6 χρόνια Λουτσέσκου, σε παρακαλώ. Εγώ πιστεύω, το είπα και στον Νίκο το πρωί, υπάρχει μια φράση την οποία θα τη λέω από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, για πες. Ότι το γήπεδο είναι σαν την εκκλησία. Πολλοί πηγαίνουν, λίγοι καταλαβαίνουν. Σε αυτό είσαι και εσύ μέσα. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Λουτσέσκου κάνει αλλαγές στο 70 εκτός από τον μπάσκετ του Λεβαδιακού που χάνει 45. 6 χρόνια το βλέπεις, ρε φίλε. Όποιος θέλει, ας πούμε, να αμφιβάλλει για τον Λουτσέσκου. Εντάξει, έχει ο καθένας το δικαίωμα να το κάνει, ρε παιδί μου. Να αμφιβάλλει σε τι πράγμα? Τι θα είναι καλός προπονητής, ας πούμε. Ποιος το είπε αυτό? Γενικά το λέω. Τι γενικά το λες? Μιλάς μαζί μου και το λες γενικά, ρε φίλε. Εγώ σου είπα ένα πράγμα. Ο Λουτσέσκου κάνει αλλαγές κάτω από το 65. Αυτό ρωτάω. Έχει τύχει να κάνει. Πόσες φορές? Μία μου είπες με το Λεβαδιακό. Ναι, μία μου είπες με το Λεβαδιακό. Αυτό. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει κάνει. Μία φορά με τη Λαμία. Στο 58. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς πρέπει να πούμε κάτι για τον Λουτσέσκο οπωσδήποτε και σε αυτή την εκπομπή, όπως όλες τις υπόλοιπες. Λέω, γιατί λέμε για τους άλλους προπονητές και δεν λέμε για τους δικούς μας? Αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκο την κριτική που έχει δεχτεί, όχι από όλες τις εκπομπές. Νομίζω πανελληνίως προπονητής τέτοια κριτική δεν έχει δεχτεί κανένας. Ο Λουτσέσκο. Και από δημοσιογράφους, από παραγωγούς, φιλάθλους. Ο Λουτσέσκο έχει δεχτεί κριτική. Εγώ λέω πως ναι. Εσύ λες πως ναι. Ωραία, πες μου έναν προπονητή που έχει περισσότερα χρόνια σε μια ομάδα από τον Λουτσέσκο. Ο Γιωβάνοβιτς. Ανάλογα με τα χρόνια πήγαινε. Εγώ φυσικά, λέω. Ρε φίλε, δηλαδή, άμα ένας. Κάτσε ρε Στέλιο. Άμα ένας είναι προπονητής 6 μήνες και έχει δεχτεί 8 κριτικές και ένας είναι 6 χρόνια και έχει δεχτεί 28, σαφώς είναι πιο πολύ μεγάλο το νούμερο το 28 από το 8, αλλά και το 6 από το 6 μήνες. Είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά, ρε παιδιά? Κάτσε ρε Στέλιο, δηλαδή είναι 6 χρόνια στην Ελλάδα ο Λουτσέσκου. Και στον ΠΑΟΚ. 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ναι, στον ΠΑΟΚ, ναι, συγγνώμη. Στον ΠΑΟΚ. Απλά στην Ξάνθη δεν είχε κάποιον να του λέει πότε να κάνει τις αλλαγές, ποιο να βάλει και ποιο να μην βάλει. Εντάξει, και εδώ δεν του λέει κανένας. Πάλι κανένας να πει ότι το Λουτσέσκου ποιος θα κάνει αλλαγή. Όχι, εννοώ, εκεί δεν είχε κάποιον ούτε είχε τους δημοσιογράφους εμάς τους έξυπνους. Ναι. Ούτε παραγωγούς, ούτε κανένα. Έκτη χρονιά είναι, όχι είναι 6 χρόνια ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Έκτη χρονιά. Να, μπράβο. Έκτη αγωνιστική χρονιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Γιωβάνοβιτς. Για να επιστρέψουμε στο θέμα, εγώ προτιμώ προσωπικά να βάλει τον Τέλεια αύριο.
Φυσικά. Και ας μην τον βάλει την Κυριακή, γιατί είναι και πιο κοντά στο μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή. Την Κυριακή... Βάλει τον Μάνταλο. Ναι, την Κυριακή είναι ο Μάνταλο τώρα που είναι και πατέρα, σας βάλει κανένα γκολ. Ο Μάνταλος σας τα χαρούν όλοι. Εντάξει. Ναι, και όσο, ναι. Όσο για τις αποδόσεις που είπες, δηλαδή, αναλογίζεις με Αγγλία-Ελλάδα, σαν να παίζεις δηλαδή Αγγλία-Λίχτενστάιν. Κάτι τέτοιο δηλαδή μας έχουν, έτσι. 1,32. Εμένα με έκανε εντύπωση το 14,85 δηλαδή. Κάτι περίεργα. Γαλαντόμος ο Παπ. Όχι, Παπ. Έξω στο ίντερνετ. Και το over το έχουν έτσι. Α, δεν είδα πως είναι το over. Γιατί και αυτό πιστεύω. Πιστεύω ένα γκολ θα βάλει η Ελλάδα. Και εγώ το πιστεύω αυτό, γι' αυτό λέω. Η Αγγλία και αυτή 2-2 δεν έχει κάνει, όπως εμείς. Ναι, νομίζω ναι, αλλά κοίτα. Αν όντως δεν παίξει ο Χάρι Κέιν, έχουμε. Δεν είναι καλό νέο για την Ελλάδα. Είναι καλό νέο για την Ελλάδα αν δεν παίξει. Αν δεν παίξει ο Χάρι Κέιν, γιατί έχουν άλλο φόρο αυτοί. Νομίζω έχει τραυματιστεί με την Μπάγερν. Αλλά σήμερα διάβασα λες θα τον βάλει. Εκτός αν παίξει με τον. Εγώ θέλω το Χάρι Κέιν να παίξει παρά να παίξει τη Άστον Βίλα ο φόρο. Ο Γουότκινς. Ναι, φυσικά. Ο οποίος είναι πιο κοντό το δέμα, αλλά είναι πολύ πιο μικρός, πολύ πιο δραστήριος. Ο Γκότκινς θα σε καρφώσει. Ο Χάρι Κέιν είναι ένα κουλεράκι και μαύρο πάνω. Αλλά μπράβο. Ο Χάρι Κέιν είναι ένα τύπο ο οποίο έχει σχολάσει σαν ποδοσφαιριστή και σκοράρει μόνο να πούμε με πέναλτι. Ή όταν παίζει όλη η ομάδα, π.χ. η Μπάγκερ, παίζει για την μπάλα του. Γι' αυτό. Ποιο Χάρι Κέιν τώρα. Κατά ένα περίεργο λόγο αύριο, επειδή η Αγγλία είναι αυτή που είναι και επειδή είναι και λίγο μπλαζέ συνήθως οι Άγγλοι, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, Nations League κτλ. Ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση και δεν χρειάζεται να φωταγωγηθεί ο Παρθενώνας αν πάρει ισοπαλία η Ελλάδα. Μια φορά πήραμε μια ισοπαλία, νομίζω 0-0. Με Αρχοντίδη. Στο Wembley. Ναι, στο Wembley. Στο παλιό. Αυτό πότε ήταν, ε? Ήταν 80, 1980, πότε ήταν. Όχι, 80. Όχι. Σε πίσω. Όχι, ρε, πιο μετά. Στην δεκαετία του 90 πριν. 30 χρόνια έχει. 27 χρόνια έχει. Αν κάποιος από το ακροτήριο θυμάται, χωρίς να γκουγκλάρει, έτσι, Το Wembley γκρεμίστηκε μετά το μάτς με την Arsenal που κάναμε εμείς. Το Wembley... Εκείνη την ημέρα έπαιζε... Το 97. Μπράβο. Η συναυλία του Elton John για το αποχαιρετιστήριο του Wembley ήταν. Γιατί έπαιζαν να το κάνουν το 12, δεν είχαν αυτοί οι Ολυμπιακούς. Ναι. Εντάξει. Ναι, είχε πολλά χρόνια το Wembley που χρειαζόταν. Αυτό που λέμε μπορεί να ήταν 94-95. Είχε πάντως, ναι. Μια 30 χρόνια πρέπει να έχει, εγώ έτσι θυμάμαι. Τώρα να θυμάται κάποιος καλύτερα. Εντάξει. Ας μας πει. Ας περάσει η Εθνική αύριο και ας παίξει αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, να μην παίξει η Κυριακή, γιατί η Ιρλανδία είναι βαρά και τη μάνα τους. Δεν χρειάζεται. Ναι. Και επίσης δεν χρειάζεται και στις άλλες εθνικές να παίξουν, γιατί οι παίκτες όσοι λείπουν από τους διεθνείς, δυστυχώς ή ευτυχώς πιο πολύ θα παίξουν και βασικοί, και αυτό είναι κακό. Αυτό που σου είπα το πρωί δεν τα λέω, ξέρω ότι ακούνε, αλλά το θέμα είναι να πούμε ότι πρέπει εσείς οι δημοσιογράφοι να τους κάνετε παρενέσεις. Αφού μιλάτε που μιλάτε μαζί τους. Μην μιλάτε για Τύρο. Μεταξύ Τύρο και Αχλαδίου, δηλαδή. Πείτε του, κοίταξε να δει. Οι διεθνεί, ειδικά καμαράδε, δεν χρειάζεται να του πούμε. Βάλτε του καμιά αναλογική. Το θέμα είναι, ναι, η παίκτε. Δεν ξέρει και τι σκέφτεται το παίκτη για την εθνική. Άλλο, να μην πω τώρα το ρήμα στον αέρα, τι κάνει όταν τον καλεί η εθνική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ρε, εσύ. Αλλά ο Καμαρά μέχρι τώρα έχει δείξει και από τι δηλώσει του ότι είναι πολύ ευτυχισμένο με τον Μπάουκ. Και παίζει σε μια εθνική η οποία, πώ το λένε. Δεν είναι ούτε καν η Αίγυπτος ή την Ισία, ξέρω εγώ, η Ακτή Λεφαντοστού. Δεν είναι 6-7 έτσι χώρες Αφρικής που τους ξέρεις. Γουινέα, ποια Γουινέα τώρα. Δεν νομίζω να καίγεται ο Καμαρά. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά η εταιρεία πρέπει, πώς το λένε, να το πω στους υπαλλήλους τους τέλος πάντων, να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες. Μην τους αφήνει στο έλεος του Θεού δηλαδή. Και τα παιχνίδια αυτά τώρα που είδα είναι προκριματικά του Κόπα Αφρικα. Δηλαδή δεν ασχολείται άνθρωπος. Αυτό δεν. Άρα λοιπόν τώρα το λες και μόνος. Εγώ δεν λέμε... να πω ότι ήταν καμιά διοργάνωση, ήταν το κύπελλο Εθνών Αφρικής, αυτό καθεαυτό. Να πω ναι, ρε Στέλιο, γι' αυτό στο λέω από το πρωί, δεν στα λέω από το μυαλό μου. Τα είπαμε και το πρωί αυτά. Τα είπαμε, ναι, μπράβο, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν τους μιλάτε, μην τους μιλάτε, ξέρω εγώ, να πούμε για τους. Πώς το λένε, τι είναι κάθε, θα κατεβάσει ο Λουτσέσκο ή οτιδήποτε άλλο, μετά για τα στελέχη του, έτσι. Πείτε τους αυτό το πράγμα να το κοιτάξουν. Είναι κρίμα να έρχεται ο Καμαρά και να μπαίνει να μου αλλαγεί στο 70 γιατί έχει έρθει την Πέμπτη το βράδυ. Πες το στο Χρήστο Καρυπίδη που είναι τεχνικός διευθυντής για τους Έλληνες. Ναι. Πείτε ρε παιδί μου, και δεν λέω να το κάνουν όλοι οι παίχτες, αλλά δύο παίχτες τέλος πάντων που είναι σε δύσκολη κατάσταση. Έχεις θα πάρει τον Καμαρά και τον Κόλλη. Μπράβο.
Φυσικά, δεν σου λέω τώρα... είναι χαρακτηριστική αυτή. Δηλαδή. Αυτοί οι δύο έχουν τα πολύ ωραία ταξίδια και δεν ξέρεις τι, που πάνε και με τι έρχονται. Ο Ζήφκοβιτς π.χ. είναι πονηρός. Έκανε και το παιδί εδώ πέρα. Καταλαβαίνω θα μείνει να είμαι στην Ελλάδα 30 χρόνια. Δεν χρειάζεται να τον πει τίποτα. Όπως το λένε, ο Ντέσπο επίσης. Λεωφόρο νίκης, ξέρω εγώ, νύχτα, τη βρήκε την άκρη. Α, και αυτό... τώρα Νίκο, μια που είπε για Ντεσπόντοφ, έτσι. Πήγε... το πρωί το συζητούσαμε αυτό. Πήγε δίπλα του. Ο τρέινερ πήγε δίπλα του, έτσι και μένει τώρα. Κοντά του. Ναι, πολύ είναι... κοντά του είναι. Ναι, είναι Αριστοτέλος με νίκης, ναι. Ναι, πολύ κοντά του είναι. Το... αυτό με τον Ντεσπόντοφ ξέρετε τι έχει γίνει, έτσι. Ποια πολλά. Με το σπίτι. Αυτό το σημερινό δημοσίευμα τη Βουλγαρία. Ναι, εντάξει, τι συζητάμε. Το φοβερό, πόσοι πάνε όλοι, ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Πριν 2-3 μέρες γράφτηκε σε ένα site εφημερίδας που κάποτε υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει. Γράφτηκε ότι ο, εννοείται ανυπόγραφα, αντρικά πάντα, ή με ψευδόνυμα ή με ανυπόγραφα, αντρικές συμπεριφορές αυτές. Γράφτηκε λοιπόν ότι ο Ντεσπότοφ ψάχνει να βρει ομάδα. Τον Ιανουάριο. Σήμερα το πήρα. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα, σήμερα τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωση το πήραν γραμμή κάπως. Και το παρουσίασαν σαν δικιά τους αποκάλυψη. Με αποτέλεσμα τι να γίνει. Να ξαναπαίξει στα μέσα ενημέρωση σε όλα. Είχε παίξει μόνο σε ένα ελληνικό, μια αποκάλυψη. Μην πω τώρα πια τι αποκάλυψη είναι. Και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση σήμερα έπαιξαν ως αποκάλυψη των Βούλγαρων ότι τη πρώτη ψάχνει να βρει ομάδα. Που αυτό γράφτηκε στην Ελλάδα πριν 2-3 μέρες σε ένα site το οποίο δεν ασχολείται άνθρωπος και γράφονται πράγματα τα οποία συνήθως διαψεύδονται. Και όλο αυτό τώρα έγινε τυχαία. Τυχαία έγινε όταν ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πουλάει, αλλά το θέμα είναι σου είπα αυτά. Ναι, μην το κάνεις. Όχι, εγώ λέω, εξηγώ πως έχει γιατί και το πρωί θυμάσαι στην εκπομπή πόσα μηνύματα ήρθαν για τον Ντεσπότοφ. Λες και ναι, ρε, ξέρω, το Guardian, ας πούμε. Δεν πρέπει ο κόσμος να τρώει τον παπά τώρα. Εγώ εξηγώ πως έχει το πράγμα. Ο κόσμος για μένα είναι δικαιολογημένος ό,τι και να κάνει, γιατί ακούει συνέχεια, είναι συνέχεια στην τζίτα. Και πολλές φορές δεν του λένε και την αλήθεια. Εντάξει, δεν του λένε και την αλήθεια. Όπως τώρα. Όπως τώρα. Και αν ήθελε ο Ντεσπότοφ να φύγει, αν ήθελε ο Ντεσπότοφ να φύγει, θα δεχόταν την πρόταση που του έκανε Ζενίτ στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτό για να εξαλειφθεί, Στέλιο, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Αν θέλετε όλοι εσείς να το εξαλείψετε. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι ένας. Να μας πείτε πώς παίρνετε το ρεπορτάζ. Και ποιοι είναι αυτοί που το παίρνουν. Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν το ρεπορτάζ, ρε φίλε. Έτσι εγώ που είμαι ο οπαδός, μόλις θα μου πει γράφει κάτι ο Παγκαλίδης, θα ξέρω ότι ο Παγκαλίδης δεν είναι για το ρεπορτάζ και θα πω ότι αυτό είναι ανυπόστατο και θα τελειώσει. Αλλά δεν γίνεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εγώ πήρα την είδηση, εγώ το έβγαλα αυτό, εγώ έβγαλα εκείνο. Κάποιος στο SDNA, κάποιος στο SDNA έβγαλε ότι. Ναι. Εσύ γιατί δεν μας είπες, γιατί μίλησε ο τέτοιος, ο Κατσαρίς με τον τέτοιο μας, το πες. Εχθές το είπα, βέβαια. Χθες. Το είπες. Ο Παγκαλής γιατί δεν μας το είπες. Βράδυ. Ναι, βέβαια, το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Ότι το είπες. Εχθές το βράδυ με αυτό ξεκινήσαμε. Ναι, ρε. Και σήμερα το πρωί δεν ξεκινήσαμε με αυτό. Γιατί δεν μας το είπε ο Τάδε. Κοίτα, αυτά, κοίτα, Αρσένη, τώρα τον ρεπορτάζ από ρεπορτάζ έχει διαφορά. Υπάρχουν ρεπορτάζ κανονικά και υπάρχουν και ρεπορτάζ μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι. Επίσης, στην εποχή του ίντερνετ δεν υπάρχει αποκλειστικότητα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω εγώ το site στεργιάδης.gr. Ναι. Και βλέπω ένα θέμα που ανεβαίνει στο παγκαλίδης.gr. Ναι. Το οποίο είναι αποκλειστικό στις εισαγωγές. Το παίρνω εγώ, το αλλάζω. Το βάζω στο δικό μου site, το αλλάζω την ώρα, το βάζω πιο μπροστά από την ώρα του Νίκου και είμαι πρώτος. Α, γίνεται και τέτοιο. Βέβαια γίνεται. Αλλά για, ναι, περίμενε όμως. Ο Παγκαλίδης όμως είναι εγκεκριμένος ρεπόρτερ ή είναι fake? Αυτό λέω. Αυτό είτε, σε ρωτάω. Είτε είναι εγκεκριμένος είτε δεν είναι. Άκουσε με, Στέλιο, να σου πω κάτι. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στα παλιά, τι ωραία που ήταν τα παλιά τα χρόνια. Υπήρχαν εκεί μια εφημερίδα, υπήρχαν 10 παιδιά που γράφανε, ο Κώστας ο Βασιλόπουλος, ο Τάδε, ο Άρης Νικολάκης, ξέρω εγώ, και αυτοί που τους ξέραν όλοι, που πηγαίναν στις προπονήσεις, που κάναν, που ράναν, που τέτοια. Τώρα, τι γίνεται? Ένας δεν πάει καθόλου στον ΠΑΟΚ, ούτε πάει στο γήπεδο και ξαφνικά
έχει μεγαλύτερη είδηση και περισσότερη πληροφόρηση από το Στεργιάδη. Ε, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μπορεί να έχει καλύτερη πρόσβαση στην πηγή. Σε ποιόνα. Πείτε το όνομα, σε ποιόνα έχει. Σε ποιόνα. Μπορεί να υπάρχει. Στο Λουτσέσκου. Ποιο θέμα λέμε? Όχι, όχι. Ανάλογα το θέμα που συζητάμε. Μπορεί να είναι κάποιο θέμα διοικητικό. Όχι, δεν μιλάμε για διοικητικό. Εμείς μιλάμε για το. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τόσο το διοικητικό όσο το παικτικό. Το παικτικό αγωνιστικό, εγώ από τη φτωχή μου εμπειρία στον χώρο. Για να πάρεις είδηση σίγουρα θα πρέπει να έχεις κάποιες καλές επαφές με ποδοσφαιριστές. Εντάξει, οκ. Δεν θα κάτσει ο προπονητής δηλαδή να αναλύσει. Δεν έβαλε τον προπονητή μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, ούτε κάποιος από το τεχνικό θα κάτσει να αναλύσει με το Χιστεργιάδη ποιο θα βάλει την Κυριακή. Ούτε με το τεχνικό το έβαλα. Το τεχνικό το έχω βγάλει εκτός. Ενώ κάποιοι ποδοσφαιριστές, να σου πω τώρα, κάποιοι ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτό που λες είναι παίζει ρόλο. Ο ποδοσφαιριστής είναι παίζει. Ναι, κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που. Εγώ θα σου πω την εμπειρία μου. Γιατί κάποιοι παλιά, και θυμάστε κι εσείς, τρώγαν το χρέωμα οι Έλληνες παίκτες. Φυσικά. Ότι αυτοί μιλούσαν. Ότι μιλάνε. Αλλά δεν μιλούσαν. Αυτοί που μιλάνε πιο πολύ, είναι οι ξένοι. Ναι. Ναι, γιατί εγώ έχω τύχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μακεδονία Παλάς, επειδή συχνάζω εκεί, από το πρωί στο βράδυ, απέναντι στις εξέδρες, να κάνουν συνέντευξη ο Μουρκ με το ΣΒΑΜΠ. Ο Μούρκο πηγαίνει εκεί πέρα και της δίνει κιόλας, να ξέρεις. Δεν είδα τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντέλια. Ναι, δεν είδα τον Κωνσταντέλια και τον Μιχαηλίδη εκεί. Όχι, ο Μούρκο πάει και συνήθεια. Πώς στέκεται το μαγαζί? Όχι, η συνέντευξη ήταν. Αυτό που είναι στην παραλία μπροστά που είναι. Στον Αβώνα, ρε. Όχι στον Αβώνα, στο άλλο. Στο Άβενιου. Στο Άβενιου πάει. Ο Μούρκο εκεί είναι να πει. Που είναι και αυτό η διευθυνσία του Ιβάν. Άνα, μπράβο. Ανάβει και κανένα. Σαν την κούτρα, δεν έχει. Τσιγαράκι, ωραίο είναι ο. Αλλά ξέρετε, επειδή τρώνε το χρέωμα οι Έλληνες και εμένα δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει η αδικία. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι η εμπειρία από τα 2007-8 χρόνια, περίπου 8 χρόνια στο ρεπορτάζ, που είμαι ίσως να είμαι και ο νεότερος από τους υπόλοιπους. Από τη φτωχή μου εμπειρία λοιπόν λέω ότι όταν μιλάμε για κάτι αγωνιστικό, σίγουρα δεν μπορεί να μιλήσει φροντιστής. Εντάξει τώρα. Προφανώς. Ναι, τώρα δεν μιλάμε τώρα μισή ώρα για το πώς παίρνει το ρεπορτάζ τώρα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν μιλάμε πώς παίρνει το ρεπορτάζ. Όχι, δεν μιλάμε πώς παίρνει το ρεπορτάζ. Μιλάμε να δώσουν στάνταρ ονόματα ποιοι είναι εγκεκριμένοι ρεπόρτερ. Εγκεκριμένοι όσοι έχουν την διαπίστευση. Τι ω, διαπίστευση μπορεί να έχει, ρε φίλε, και ένας που είναι φίλος μου. Πώς. Καλά, πλέον τώρα η διαπίστευση γίνεται πολύ εύκολα. Οπότε δεν. Ο Αρσένης το εννοεί εγκεκριμένοι αυτοί που δεν γράφουν παπαριές. Ακριβώς. Αυτοί που δεν γράφουν παπαριές. Ακριβώς. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ που γράφει παπαριές. Αφού είπαμε πριν ότι πετάχτηκε ένας και έγραψε για τον Δεσπότοφ. Αυτό έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Όχι, αυτό μπορεί να το ξέρει η μάνα του. Εγώ αυτός που ξέρω. Αυτός που το έγραψε πρώτον δεν το έγραψε από τη Θεσσαλονίκη προφανώς. Ναι, αυτό δεν το έγραψε από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν ξέρω κανένα που να γράφει παπαριές πάνω στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ. Εγώ πέρσι έλεγα, Στέλιο, δεν ξέρω, νομίζω άκουγες σε εκπομπές, ήσουν να δω στο λεπτό. Και σίγουρα αυτός που το είπε δεν είναι από εδώ πέρα. Να μας πούνε ποια είναι ΠΑΟΚΤΑΔΕ, του ΠΑΟΚ η θεία, ο ΠΑΟΚ τα ετός, ο δικέφαλος και ορμόμενος και τέτοιες και ιστορίες, να μας πει ποιος γράφει. Αυτό εδώ. Γιατί εκεί τσιμπάει ο κόσμος, του ΠΑΟΚ η θεία, κάτσε να πατήσω like και είμαστε 20.000 μέλη. Αυτό είναι σελίδες. Κοίτα, σε αυτό το κομμάτι αν έχουμε ξεφύγει. Γιατί υπάρχουν δεκάδες σελίδες του ΠΑΟΚ που ο καθένας μπαίνει και γράφει ό,τι θέλει. Ο καθένας όμως. Ναι. Ας το πούμε στον κόσμο να πούμε ότι δεν ξέρουμε αν είναι ΠΑΟΚ αυτοί που κάνουν αυτές τις σελίδες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Άστο. Για μένα το έχω πει πολλές φορές. Για μένα η παγίδα είναι σελίδες και όχι οι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος ο Στένης. Άμα γράψει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ δεν το ρίχνω. Ως δημοσιογράφος γράφει με το όνομά του. Οι σελίδες κάνουν μεγαλύτερο κακό. Εκεί πέρα γιατί. Ναι, αυτό που λέει ο Νίκος, συμφωνώ. Γιατί εγώ, ας πούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γράψω, εκεί που εργάζομαι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι επειδή εσείς είτε το γράψεις εσύ, είτε το γράψει ο Βασιλόπουλος, το γράψει ο Κουβεντίδης, είτε το γράψει κάποιος άλλος, τα σχόλια από κάτω θα είναι 20 με 30 στο δημοσιογράφου. Το post. Ναι. Υπάρχουν κάτι post. Δεν με ξέρει η μάνα μου στο τάδε σελίδα που έχει 20-25.000 ακολούθους, τέλος πάντων μέλη να πούμε. Κατάλαβες, και τα σχόλια να μου 200. Και γίνεται το έλα να της, γίνεται πανηγύρι.
Που αυτός που γράφει το ξέρει η μάνα του. Και δηλαδή σε στρέφει. Ναι, αν μπράβο. Και γράφει και με ψευδόνυμο και δεν το ξέρει και η μάνα του. Δεν είναι δημοσιογράφος ή παραγωγός ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξέρει η μάνα του, την κυριολεξία. Δεν είναι. Γράφει πάνω σχάρι ότι ο Τάσος Παοκάρα. Και μετά και το παπτή του λέει: καλά, ρε, ο Μπόμπο Μάστορα 4 έγραφε. Άννα, μπράβο. Αν μπράβο. Οι σελίδες λοιπόν είναι που κάνουν το πρόβλημα στον Μπάοκ και όχι όλες. 6-7 που μαζεύουν πολύ κόσμο και επειδή ακριβώς να πούμε. Δεν γράφει κανένας με το ονοματεπώνυμο του ο ίδιος, αλλά ταυτόχρονα μπαίνουν πέρα σε σχόλια. Εγώ έχω δει τώρα άνθρωπο ο οποίος μιλάει με κάποιον, του τη λέει του σελιδάρχη ένας φίλος και μπαίνουν μέσα 3-4 άτομα και τη λένε στον άλλον που την είπε στον σελιδάρχη. Και ξέρεις τι κάνω, Στέλιο? Όχι, δεν κατάλαβες, περίμενα. Και μπαίνω μέσα στα προφίλ αυτών που τη λένε, που σιγοντάρουν το σελιδάρχη και τη λένε στον άλλον. Ο ένας ήταν Όφη, ο άλλος ήταν Καστοριά και ο άλλος ήταν Παναθηναϊκός. Και μένω να πούμε Παξιμάδι, λέω. Υποτίθεται σε σελίδα του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι δυνατόν αυτοί που μπήκαν αυστραπιαία μόνος και την είπαν στον άλλον που την είπε στον σελιδάρχη να μην είναι κανένας από αυτούς του ΠΑΟΚ. Είναι ένα Όφη, Παναθηναϊκός και Καστοριά. Η Γιάννα, να δεν θυμάμαι τι ήταν, να μου και έπαθα πλάκα στα πρόβλημα. Τι γίνεται τώρα, είναι πολύ σημαντικό, Στέλιο. Όπως και εμείς που κάνουμε εκπομπή και εγώ και ο Νίκος, έτσι, λέμε τα επίθετά μας, τα ονόματά μας. Θα μπορούσαμε να λέμε R Πάοκ, Νίκ Πάοκ, και κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα και είναι κάτι παλιοί παοξίδες και αυτά και ιστορίες. Και το να έχουμε άποψη είτε σε κάποια θέματα διαφορετική από σένα, διαφορετική, εγώ έχω από τον Νίκο και αυτά και ιστορίες, αυτό είναι το υγιές και είναι επιχειρηματολογούμε, λέμε το επιχείρημα. Εάν είμαστε λάθος στην άποψή μας, οκ, αλλά έχουμε επιχείρημα για τη λάθος άποψή μας. Καλά, εννοείται, κανείς δεν έχει πάντα... Ναι, στη σελίδα δεν υπάρχει επιχείρημα, γράφω για να γράφω. Ναι, και αυτό πήγα να πω πριν, ότι εσείς που κάνετε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, βγαίνετε με τα ονόματά σας, εγώ βγαίνω με το όνομά μου και το πρωί και τώρα, και όποτε άλλο τη με χρησιμοποιήσει ο σταθμός, βγαίνω με το όνομά μου. Ναι. Τώρα πριν κλείσεις, πες μας, γιατί ρωτάει ένας φίλος με τον Μπράντον τι γίνεται. Με τον Μπράντον. Σε 10 μέρες είναι μέσα. Θα κάνει αποθεραπεία αύριο μεθαύριο και από Δευτέρα θα κάνει επιχείρηση να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Βέβαια, ένας παίκτης που έχει να παίξει από τις 22 του Αυγούστου ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνετε, με 6-7 προπονήσεις δεν νομίζω ότι θα τον. Δηλαδή και στο 100% να φτάσει. Δεν νομίζω να τον βάλει μέσα. Μπράντον Τόμας με τον Όφη στην Τούμπα. Ναι, κάπου ίσως και με τη Βικτώρια Πλιζένα, ας πούμε, ίσως. Ναι. Ίσως. Ναι. Αλλά δεν βγαίνει και αριθμητικά. Αν ο παίκτης έχει να παίξει ένα μισή μήνα. Δηλαδή και σούπερ να στην προπόνηση. Και επίσης ο τραυματισμός στον Αστράγαλο είναι περίεργος. Δηλαδή. Μπορεί, ας πούμε, να μπορεί να τρέξει με τα μανίας, αλλά μπορεί στην επαφή με την μπάλα να έχει ενοχλήσεις. Ναι, αφού ο Αστράγλος έχει κάτι χιλιάδες κόκαλα, τι να κάνουμε. Ναι, είναι... Είναι άστο, μην την ψάχνεις τώρα. Έμεινε πίσω από μια λαθασμένη διάγνωση, έμεινε πίσω, αλλά... περίμενε όμως, Στέλιο, γιατί είναι άδικο αυτό τώρα που λέμε, γιατί το έχουμε ξαναπεράσει. Λαθασμένη, εγώ θυμάμαι, και το έλεγα χθες με τον Νίκο, ότι την επόμενη μέρα του τραυματισμού του έκανε μία αξονική, μία μαγνητική. Ναι. Ωραία. Και βγήκε από τη μαγνητική το αποτέλεσμα, το οποίο λάθος η μαγνητική δεν μπορεί να κάνει. Εάν είχε και αλλού χτύπημα, εκτός από τη θλάση που υποτίθεται ήταν πρώτου ή δευτερού βαθμού, είχε και αλλού χτύπημα, το οποίο δεν το είδε ο γιατρός. Πώς ένας γιατρός, ένας οριλάς, θα πει αν πουλάει το πόδι μου, αν εγώ δεν του πω ότι έφαγα και μία στο αυτί? Θα σου πω τι έγινε, πώς έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει λάθος. Γιατί το έχουμε πει και στην εξεκοβέ, ότι όταν ο Μπράντον έμπαινε μέσα να κάνει τρέξιμο χωρίς μπάλα, έτσι, ενώ οι εξετάσεις ήταν καθαρές, μετέπειτα, μετά την πρώτη μαγνητική, όταν έμπαινε να κάνει τρέξιμο, αισθανόταν ενοχλήσεις. Πράγμα που δεν δικαιολογούνταν για διάστημα πρώτου βαθμού. Φυσικά. Άρα, μήπως και ο παίκτης δεν έλεγε το μέγεθος του και τον πόνο που είχε αλλού, ώστε να γίνει σωστή τέτοια. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γιατί και εγώ μια φορά όταν έπαιζα μπάλα, επειδή ήθελα να παίξω την Κυριακή, δεν είπα ότι χτύπησα την Παρασκευή, έπαιξα και τσαλακώθηκα.
Αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Απλά γνωρίζω ότι ο παίκτης έχασε κάποιο έδαφος που θα μπορούσε να μπει νωρίτερα. Θα μπορούσε να μπει αργότερα, έπρεπε να μπει, μπήκε νωρίτερα και πήγε πίσω τουλάχιστον 20-25 μέρες. Αλλά φαίνεται ότι από εβδομάδα που θα ξεκινήσει και αντίστοιχη μέτρηση για να παίξει τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, θα έχει χρόνο μπροστά του να διανύσει, να καλύψει όποιο χαμένο έδαφος μπορεί, για να είναι διαθέσιμος κυρίως για τα μάτσα τα οποία έρχονται μετά την ΑΕΚ. Δηλαδή την εβδομάδα που πάω θα παίξει άλλα δύο μάτσα Τούμπα συνεχόμενα με Βικτόρια Πλυζέν και με Όφη. Ωραία. Οκ. Okay. Έγινε τέλειο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε ένα. Καβάλα Αστέρα Τρίπολης 0-1 στην παράταση. Έτσι. Κοντεύει να τελειώσει αυτό. Καβάλα. Ναι, καβάλα. Καβάλα Αστέρα έπαιζε. Για το κύπελλο ήταν αυτό. Ναι. Με τον Τζίμα σκόρερ. Τζίμα. Ναι. Ποιο Τζίμα το δικό μας. Τον Παναγιώτη. Γύρισε στον Αστέρα. Για να μου λέει Τζίμα. Ξέρω όμως είναι καμιά οικογένεια εκεί πέρα. Το ρεπορτάζ έτσι λέει. Ναι. Είναι καμιά οικογένεια. Λοιπόν, να ανοίξουμε και γραμμές. Καβάλα ήταν μάχημη ομάδα προχθές, τον είδαμε τον Ηρακλή. Καλή ομάδα, ναι. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Θα παλέψει. Ομάδα. Ναι, θα παλέψει. Α, έχει το Δερμιτζάκι, αυτός είναι ο γιος του. Δεν ξέρω, ο Δερμιτζάκης ο παπάς είναι, ακόμα δεν έχει ομάδα. Όχι, ένα παιδί που παίζει και είναι center for κιόλας και έχει την ίδια κοψιά. Δεν ξέρω, είναι. Μπορεί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν το βλέπω και πουθενά αυτό το πράγμα. Κάτι απίστευτες ομάδες έχει εδώ πέρα, βλέπω. Αργεντινής Β' και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 23-10-287-3-8-6-1-45. 287-3-8 υπό Viper. Τάσο, αν θες λίγο το μικρόφωνο, λίγο. Λίγο παραπάνω. Έχουμε καμιά γραμμή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ρε παιδιά, Νίκο, σαν λίγο, τι γίνεται. Καλά. Καλά, Νίκο. Προσπάθησα κάνα δύο μέρες να πάρω και παραπάνω. Έχει την πουλίτσα. Δεν μπορούσα να βράγω. Να μην τώρα εν ολίγης. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον πρόλογο που κάνατε, με την ανάλυση ποδοσφαιρική για τους παίκτες που είπατε, τη Σουντάλη και όλα αυτά εδώ, εντάξει, να μην τα ξαναλέμε, 100%. Και ίδιες συζητήσεις έχουμε κάνει και με οπαδούς, και στο γήπεδο και στη δουλειά μου και με φίλους, για κάποια διαφορετικά πράγματα που μπορούν να γίνουν στην ομάδα. Αλλά ήσασταν ακριβώς to the point που λένε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ παιδιά πιστεύω με όλα αυτά που έχουν γίνει μετά τις δηλώσεις με τον Λουτσέσκου, καταρχήν κερδισμένοι θα βγούμε εμείς. Δεν βγαίνουμε χαμένοι σαν ομάδα από όλο αυτό εδώ. Κατά δεύτερον, πολύ σκόνη σηκώθηκε. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει καταρχήν για να συσπηρωθεί κι άλλο η ομάδα, εντάξει, και να βγει και κερδισμένος και προπονητής από κάτω μεριές. Όπως έχει γίνει το θέμα. Εδώ και 2-3 μέρες εγώ βγήκα, το είπα σε κάποιες εκπομπές που μπόρεσα και βγήκα και μίλησα, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Ναι, αλλά με στη δικιά σου άποψη, Νίκο, με στη δικιά σου άποψη δεν είναι πουθενά ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι το όλο θέμα έχει γίνει και με τη διοίκηση μέσα για να γίνει ένα ηλεκτροσόκ στους παίκτες. Και το πρόστιμο δεν μπήκε κιόλας. Ήταν μια διαρροή, εντάξει. Από όλες τις μεριές, τώρα να μην κάτσω και τα αναλύσω, βγαίνει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής. Λοιπόν, και για το θέμα με τον Δεσπότοφ, να συμπληρώσω ότι εδώ και κανένα από την προηγούμενη φορά που κόψαμε για τις εθνικές, είχαν βγει κάποιοι που ασχολούνται με το βουλγαρικό ποδόσφαιρο από την Βουλγαρία τη μεριά και κάνανε παράπονα για το ότι ο Δεσπότοφ παίζει πιο λίγα λεπτά και δεν χρησιμοποιείται και όλα αυτά. Και δηλαδή έχει ξεκινήσει από εκεί το θέμα, από αυτούς. Από τη δικιά μας την ενεργειά δεν υπάρχει, γιατί άμα δείτε τα λεπτά του Δεσπότοφ που έχει παίξει και τα γκολ που έχει βάλει και τις ασίστ, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς αυτοί το έχουν σηκώσει γιατί είναι ο αρχηγός τους και ήταν δυσαρεστημένοι. Γεια σας. Στον επόμενο καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε ρε παρακάρια. Έλα ρε, ναι, Κώστα, καλά. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι κατάλαβα τώρα από τη συζήτηση που κάνατε όλοι, ότι άμα πω η γυναίκα μου από αυτό, δεν θα μου πάει καλά στο σπίτι. Θα βγω από αύριο, αρχίζω να φωνάζω τη γυναίκα μου, παιδιά, ρε. Μια χαρά θα μου πάνε όλα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Τι γνώμη είναι στην Ελλάδα ακόμα, δηλαδή, η παιδεία δεν ξέρω, παιδί μου,
κάθε χρόνο καταστρέφει. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινε σχολείο στο δημοτικό και είχα και έναν δάσκαλο. Άμα έλεγα καμία τέτοια, με πήγαινε από εδώ από τα αυτή, ξέρεις, για να γυρίσει τον μάγουλο καλά και μου την έχουμε από το άλλο. Κράω! Ωραία, πάνω μου, τι πατσάρικο ήταν γύρω. Δεν ξέρω, μάθε, ή εμείς μείναμε καθυστερημένοι από εκεί τα χαστούκια και από τρώγαμε, ή τώρα. Εντάξει, εμείς είμαστε καθυστερημένοι και κάποιοι άλλοι δεν είναι καθυστερημένοι. Θα το κρίνει η ιστορία αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Και ξέρεις κάτι, Αρσένη, επειδή σε βλέπω είσαι και λίγο αυθόρμητο σαν και εμένα, δηλαδή καλιά φορά μας παραμπάρεζε, δηλαδή εγώ συγχώρω πολλά πράγματα στο σπαθί μου, ξέρεις, αλλά εκεί τη μίγα δεν μπορώ. Όλα τα άλλα μπορώ, αλλά εκεί τη μίγα άμα μου την κάτσεις παραπάνω, και έτσι βλέπω, ξέρεις, να προσέχεις, γιατί όταν πας να βάλεις το μαχαίρι εκεί πήγες, ξέρεις, μόλις να πεις κάτι για τους ρεπόρτερ, όταν είναι στο σπίτι μας οι ρεπόρτερ αυτοί που δουλεύουμε, είναι καλή. Όταν φεύγουν από το σπίτι μας αλλού, μην το κάνεις αυτό, ξέρεις, γιατί εντάξει, σε καταλαβαίνω, το προσπαθείς, μην το κάνεις όμως, γιατί χαμένος όταν συνέβαιζες. Δεν συνέβαιζε και όλα. Δεν συνέβαιζε, να σου πω, δεν χάζεις. Ναι. Σιγά τώρα, στο κάτω-κάτω, εγώ ξέρω, από χόμπι την κάνεις τη δουλειά, δεν την έχεις και τέτοιο. Αλλά ξέρετε, είναι άτομο που θα βγαίνουν μετά και θα λένε, είδες, τον έφαγε και αυτόν η μαρμάγκα να πούμε. Κωστά. Δεν μου αρέσει εμένα να χάνω φίλους. Κωστά, φίλους δεν χάνεις ποτέ γιατί είναι φίλοι. Δεν χάνονται. Απλό το τέτοιο. Από εκεί και πέρα, σωστό. Να σου πω κάτι. Α, είσαι ο εαυτό σου και η πόλη, η Θεσσαλονίκη είναι μικρή. Οχ. Εντάξει, εγώ εδώ γυρνάω. Σε αυτή την πόλη μένω. Μπράβο, χωριό είναι. Σε αυτή την πόλη μένω και εδώ γυρνάω. Όποιο θέλει να με βρει, με βρίσκει. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα να χάσω όταν μιλάω για αυτό που υπηρέτησα με το δικό μου τέτοιο. Με το δικό σου τρόπο. Με το δικό μου τρόπο. Και αυτό που αγαπάω. Εντάξει, το ότι επειδή εσύ αγαπάς τον ΠΑΟΚ αλλιώς και εγώ τον αγαπάω αλλιώς, δεν θα κρίνεις τη δικιά μου αγάπη όπως εγώ δεν κρίνω τη δικιά σου. Εκτός όμως όταν έρχεσαι και μου λες, ξέρεις, αυτό εμένα είναι επάγγελμά μου. Εκεί του μπεκιάζομαι, σέβομαι το επάγγελμα του καθενός. Εντάξει, από εκεί και πέρα, αν το κάνεις σωστά το επάγγελμά σου ή όχι, αυτό το κρίνει πάλι η ιστορία. Όχι εγώ. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω, γιατί ακούστηκε, ξέρεις, επειδή δεν τρώμε σανό και δεν γουστάρετε να έχετε ακροατές που τρώνε σανό, ακούγεται, άμα βάλετε αύριο την εκπομπή τη δικιά σας να ακούσεις το διάλογο μεταξύ σου και του φίλου μου του Στέλιο, θα δεις τι βγαίνει στον αέρα και αυτοί που καταλαβαίνουν τι γίνεται. Απλώς δεν είναι όμως, δεν μου άρεσε εμένα, ας πούμε, προσωπικά. Δεν μου άρεσε στο τι, γιατί και οι δύο αγαπάτε τον ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εσύ, όπως είπες, με τον δικό σου τον τρόπο, η ιστορία θα το δείξει μετά, θα το αποδείξει ποιος είναι αυτός που έχει το δίκιο. Και ένα πράγμα να κλείσουμε αυτό, να πω και στον φίλο μου τον Νίκο τον Μαγαλίδη. Τον ΠΑΟΚ, εμείς τον αγαπήσαμε για τα γράμματα, για την περηφάνεια του, γιατί ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι κίνημα, ήταν κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω, δεν υπάρχει παιδιά αυτός ο ΠΑΟΚ. Για μένα εκτελειώσαν τόσο πάω. Και πρέπει να αρχίσω και εγώ να αρχίσω να σχηματίζω. Αλλά δεν ξέρω εγώ. Μέχρι τα 100 πιστεύω να μην αλλάξω. Άμα αλλάξω τώρα τα γράμματα. Να ξέρω. Okay. Έγινε Κώστα. Καλό βράδυ, καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Νίκο Αρσένιο, Νίκος από Λεμεσό, τι κάνετε? Νικόλα! Έλα, ρε Νίκο. Τι έγινε, ρε φίλε, θα κάνεις καμιά επίσκεψη? Σε έφαγε η Κύπρος. Έφαγε η Κύπρος, δεν ξέρω, έφαγε. Εδώ είμαι, αλλά είμαι λίγο, είμαι βορειοδυτικά 100 χιλιόμετρα λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είσαι εδώ, ρε φίλε. Δεν έχουμε μετρό εμείς. Ακόμα. Ναι. Λοιπόν, ακούω τις εκπομπές. Και τώρα που είμαι εδώ πέρα ακούω πολύ να συμφωνώ, γυρίζω από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα, τρία πράγματα θέλω να πω. Ναι. Το ένα είμαι σίγουρος ότι θα το συζητήσουμε κιόλας πολύ μαζί. Mm-hmm. Το πρώτο, οι φίλοι μου οι Αργιανοί, να ξέρω ένα πράγμα, ότι χάρη στον κύριο Ιβάν Σαββίδη, αυτό το μεγάλο δέλενα, είναι αυτή τη στιγμή σε μια θέση και μπορούν να ονειρεύονται ότι μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα. Διότι αν ήμασταν σε προηγούμενα χρόνια, ο Άρης δεν θα είχε όχι 14 βαθμούς, ήταν 3-4 και θα το ήταν πολύ κιόλα. Οπότε θα το Σαββίδη να μην λένε πολλά λόγια, να σέβονται αυτό που έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
που το έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να φτάνει η τελευταία αγωνιστική και να μην ξέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι έργο Σαββίδη και κανενός άλλου. Λοιπόν, το δεύτερο. Το δεύτερο είναι το θέμα Center for PAOK. Ο αγαπητός προπονητής μας, ο κ. Λουτσέσκου, κάποτε όταν είχε τον Μπρίγκοβιτς και πέταμε μόνο με τον Μπρίγκοβιτς, θυμάστε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με μια ομάδα Β, πώς τη λέγανε, θυμάστε? Βίντε. Που χάσαμε το πρώτο παιχνίδι, 0-0 ήρθαμε στο πρώτο παιχνίδι και χάσαμε στην Τούμπα. Ναι. Διότι ο προπονητής εκείνης της ομάδας είχε κλείσει το εργαλείο που λεγόταν Μπρίγκοβιτς, εκείνο το χωρικτό, που δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Πιστεύω ότι μετά από εκείνο το παιχνίδι ο Λουτσέσκου αλλάξει άρδιν την άποψή του για το μονόπλευρο παιχνίδι Center Four. Που να το ξανακάνει με τον Ολιβέιρα, πήραμε τον Ολιβέιρα και να τα αποτελέσματα πάλι τα ίδια ήταν. Μόλις κλάδαρε ο Ολιβέιρα, μόλις τραυματίσει τον Ολιβέιρα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Για μένα το σύγχρονο ποδόσφαιρο, η θέση Center Four δεν πρέπει να παράγει παραπάνω από 15 γκολ. Η Ιταλή ομάδα θα βάζει από παντού και με όλους. Αυτό που έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ είναι ποδοσφαιρικό θαύμα. 150 γκολ σκοράζουν όλοι, παιδιά. Όλοι, ως το τελευταίο παίκτη. Εγώ έτσι ομάδα θέλω να έχω. Θέλω να πυροβολώ από παντού. Θα σου πω και κάτι. Πιστεύω ότι τώρα μετά από αυτή τη διακοπή θα πάρει τις πεντάρες και τις εξάρες. Όχι, δεν νοείται να τελειώνεις κάθε παιχνίδι με 27-30 τελικές και να μην βάζεις γκολ. Τρία παιχνίδια αυτό πάθαμε. Και με τον Άρη είχαμε πολλές τελικές, και με τους Ρουμάνους είχαμε πολλές τελικές, και με την Γαλατά παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και σε κάποια φάση πιστεύω ότι θα κερδίσουμε κιόλας το 1-1 εγώ. Λοιπόν, σήμερα βγήκε ένας δημοσιογράφος στη ΣΕΡΑ. Κατάλαβα γιατί είμαστε μπανανία. Τον άκουγα σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης και ο δημοσιογράφος που τον έπαιρνε στην έντευξη, αντί να το πει άντε αγόρι μου, κλείσε και κάτω στο σπίτι του, τότε και τον άκουγε. Και τι έλεγε? Έλεγε ο Κωνσταντέλιας τι θέση παίζει. Βαργάλο, εκείνος έλεγε τι θέση παίζει ο Τζοβάνι, γιατί δεν ήθελε να το βάζει. Τι θέση παίζει ο Κωνσταντέλιας? Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όχι πρέπει να παίζει στην εθνική. Φτάει από αυτό είναι η εθνική, δεν είναι από την Μπακασέτα. Που για να στείλει θέλει 10 οικόπεδα. Να μην τρελαθούμε. Αυτό το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να ξεκινάει από αυτό. Απλώς να μην παίζει σε εμάς τα οποία είναι επίβοβες για τραυματισμό. Λοιπόν κάτι, Αρσένη μου, Αρσένη. Αυτό το βιώνει, πάντε. Όταν παίζουν στο Κουλιεράκι, θα τρώνε στο ΠΑΟΚ, δεν είναι στην εθνική. Που έβγαινε από το ΠΑΟΚ, γιατί ρε φίλε? Γιατί έτσι είναι η εθνική δομημένη. Τα χρόνια που ήταν ο Κούδας, ο Ταράβι, όταν πέτανε στον ΠΑΟΚ, ήταν βασική. Ο Ατλαντής έφυγε από τον ΠΑΟΚ και ήταν διάβαμε στην εθνική. Νίκο, τι κάνει νιάνιό στα κεραμίδια, μην το αναλύσεις τώρα, το ξέρει όλη η Ελλάδα αυτό που ρωτάς. Από τη μια μεριά έχει δείξει ο Νίκος που λέει δεν θέλω να παίξει την εθνική, ρε. Δεν θέλω να παίξει. Και αν ήταν να παίξει τα δύο παιχνίδια, να παίξει αυτό εδώ πέρα με την Αγγλία που είναι και πολλά μάτια καταρί, από το να παίξει με τα Σιγούρια. Και πολλά μάτια. Και να μου βάλει και ένα γκολ και να μου κάνει τα 20 εκατομμύρια τα 40. Έτσι. Αλλά δεν θα του κάνω, δεν θα του κάνω τη χάρη, Αρσένη μου. Δυστυχώς, δεν θα μας κάνουν αυτή τη χάρη. Αυτά. Έγινε Νικόλα. Σας ακούω. Να είσαι καλά ρε Νίκο και εσύ, να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Έγινε, σε έφαγε η ξενιτιά, άντε. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε, Νίκο Αρσένη? Έλα, ρε φίλε. Έλα. Εντάξει, δεν έκανε μια βουή τώρα και νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Φαντάσου το πω από το μυαλό μου το πρωί, με αυτά που είπε ο Νίκος ήθελα να πω το πρωί, τέλος πάντων. Νίκο, μας έχεις επηρεάσει πολύ. Το πρωί βρίσκεις με εκεί το δημοσιογράφο και λες. Τελικά είσαι 100 θεωρίες, ρε Νίκο. Ας και κάτι για το βράδυ. Πώς να σχολιάσω εγώ τώρα? Και δεν μπορώ να σε πάρω το πρωί με τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα ΠΑΟΚ Ελλάδα εξωτερικό και Νίκο Αρσένη. Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ αυτό
που έχω καταλάβει είναι ότι έχει χωριστεί πραγματικά, ρε παιδιά, σε δύο παρατάξεις, αντιλουτσεσκιακή και λουτσεσκιακή, και ελάχιστη είναι στη μέση. Δηλαδή που θέλουν την ομάδα να κερδίζει όπως και να έχει και να φέρνει τίτλους όποιος και να είναι στον πάγκο. Αλλά είναι ελάχιστος ο κόσμος αυτός. Γιατί το έλεγες εσάκι αυτό? Γιατί όχι μόνο από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά γενικά και σε διάφορα και σε site και αυτά, κατά τα ξένη πάγκο ξέρεις όλες γράφουν στα site, βλέπω ότι υπάρχουν και κάποιοι και ρεπόρτερ και αυτά που γράφουν κατεβατά, άλλοι ότι δεν έχει προσφέρει τόσο, άλλος ότι ήρθε η ώρα για... Γιατί από εκεί ξεκινάνε. Εγώ έχω την αίσθηση, είπα. Δεν πάνε να την έχω δει. Και όχι, δεν μπορούμε να έχουμε... δηλαδή είναι μονοπλευρό το θέμα. Δηλαδή ένας προπονητής, είτε λέγεται Λουτσέσκου είτε λέγεται Άγγελος Ασσεάδης, είναι μονοπλευρό. Εάν έχει τα θετικά του και έχει τα αρνητικά του και σχολιάζονται το ίδιο, είναι κακό. Α, τώρα είπες τη λέξη. Δηλαδή δεν έχουμε πει μπράβο στο Λουτσέσκου για αυτά που κάνει. Δεν έχουμε πει μπράβο για το επικοινωνιακό. Δεν έχουμε πει μπράβο γιατί είναι καλός ψυχολόγος. Δεν έχουμε πει μπράβο γιατί ανεβάζει τους παίκτες. Δεν έχουμε πει τα μπράβο. Δηλαδή τα άλλα να του μπεκιαστούμε. Ή αν πούμε τα άλλα την επόμενη ώρα γινόμαστε αντιλουτσεσκιακοί. Αυτό, τώρα το τοποθέτησες πιο καλά. Δηλαδή όταν πάμε να πούμε κάτι ή να σκεφτούμε ότι αυτό το λέμε για καλό της ομάδας και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Παιδιά, όσοι δηλαδή, δεν κρίνουμε τον άνθρωπο Λουτσέσκου, κρίνουμε τον προπονητή, αυτό να καταλάβουν όλοι. Τον προπονητή, κρίνουμε κάποιον για τη δουλειά του, όχι για το τι κάνει σπίτι του, αν θα πάει βόλτα. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Όσοι κρίνουν το έργο του, δεν σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα με το χαρακτήρα. Δεν με ενδιαφέρει. Προπονητικά κρίνει το καθένας και παικτικά. Τώρα θα μου πεις τρεχαγύρευε. Όχι, δεν θα σου πω τρεχαγύρευε, φίλε. Δεν θα σου πω τρεχαγύρευε, θα σου πω το εξής. Εάν σήμερα όχι, ξέρω, δεν θα σου πει τι τρεχαγύρευε, για να ξέρουμε και πώς μιλάμε και πότε μιλάμε και γιατί μιλάμε. Όταν λοιπόν θα είσαι στην αίθουσα δικαστηρίου και θα σε ρωτήσει ο δικαστής, κύριε, τι έχετε να πείτε για την ενδεκάδα του κυρίου Λουτσέσκου, και του πεις εσύ, ναι, αλλά εγώ πήρα το ΑΕΤ του πρωτάθλημα, ξέρετε, θα σε πει, είστε εκτός θέματος, περάστε έξω. Α, μπράβο. Δηλαδή, όταν μιλάς για ένα θέμα και σου λέει ο άλλος, πήρε το μάγικο. Εμείς μιλούσαμε χθες για αυτό που έκανε και ο άλλος σου λέει, πήρε το μάγικο. Αδελφέ, ή θα μάθεις να ακούς ελληνικά ή θα μάθεις να μιλάς ελληνικά. Δεν μπορώ να μιλάω εγώ για χίλια θέματα σε ένα λεπτό. Δεν θέλω να το κάνω. Μπορώ, δεν θέλω να το κάνω. Μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα. Αν αυτό κρίνεις εσύ, ότι όταν εμείς δούμε εγώ και ο Νίκος και πούμε ότι εδώ έχει κάνει λάθος ο προπονητής, κατά την άποψή μας και την οποία τεκμηριώνουμε με επιχείρημα, λοιπόν, και δεν σου αρέσει, μη μου απαντάς, πήρε το μάγικο πέρσι, μόνο εσύ δεν το πήρες, όλοι το πήρανε στον ΠΑΟΚ. Ναι, και μια λεπτομέρεια αν μου επιτρέψεις, Αρσένη, ότι είναι δηλαδή 3-4 χρόνια έκανε υπομονή η ομάδα, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν 0 στο πηλίκον. Δηλαδή εγώ θα πω κάτι και θα κλείσω με αυτό, γιατί αυτό το θέμα με τον προπονητή και τέλος πάντων, ότι ποιος άλλος προπονητής, εγώ θα ρωτήσω όλους τους συνοπαδούς μας, δεν με ενδιαφέρει για τους υπόλοιπους τι υποστηρίζουν. Όποιος θέλει να πει την αλήθεια, να είναι και αντικειμενικός, υπήρχε περίπτωση Έλληνας προπονητής ή άλλος προπονητής να είχε 3 χρόνια υπομονή κανένας πρόεδρος? Τα δύο πρώτα μηδέν αυτό, στο πηλίκον. Αυτό προσπάθησα να πω στο Στεριάδη πριν. Αυτό του είπα. Ναι. Και το πήρε διαφορετικά. Αυτό του είπα του Στεριάδη. Μη μου λες για τον Λουτσέσκου, γιατί είναι 5 χρόνια συν αυτό που τρέχει, ναι, στον ΠΑΟΚ. Σε ποια ομάδα, εάν υπήρχε ο προπονητής, με τη Λίμπαρ, εάν έκανε αυτά που έκανε ο Λουτσέσκου τα πρώτα 2 χρόνια, πρόπερση και παραπρόπερση, θα έμενε στον Ολυμπιακό? Ας βγει κάποιος να μου πει ναι. Όχι, με τίποτα. Στο πρώτο μήνα έχει φύγει. Πρώτο μήνα έχει φύγει. Την πρώτη γκέλα. Πρώτη γκέλα δηλαδή που θεωρείται εκεί πέρα. Α, ναι, και κάτι άλλο, και κλείνω, συγγνώμη, γιατί. Ότι λένε ότι έχουν βγει κάτι παπαρολογίες, συγγνώμη για την έκφραση, που λένε ότι άμα φύγει από τον ΠΑΟΚ έχει προτάσεις από Παναθηναϊκό και αυτά, ακούστε κάτι. Εκεί κάτω είναι διαφορετικά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Εκεί δεν σου δίνουν περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Έχασες, έφυγες. Δεν είναι όπως εδώ. Αυτό αν το καταλάβετε κάτι. Σας το έχει πει και ο Αρσένης την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλο είναι Ολυμπιακός, άλλο Παναθηναϊκός
Κι άλλο πάω. Κλείσε, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Παγκαλίδη. Κλείσε. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Παγκαλίδη. Νίκο, όταν πήγε ο Άγγελος στον Παναθηναϊκό, πόσο καιρό έμεινε? Μας περίπου. Είναι πολύ καλό να κάνεις το πρωί εκπομπή τελικά. Από όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ. Με κουράζει. Γενικά κουράζομαι. Δεν μπορώ. Δηλαδή δεν. Ακούω ένα θέμα μια ώρα συνέχεια. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα με τον Λουτσέσκο. Συνέχεια. Το ίδιο πράγμα με τον Λουτσέσκο. Το ίδιο πράγμα με τον Λουτσέσκο. Αφού υπάρχει αυτό που είπε ο Θανάσης πριν, το αντιλουτσισκιακούς και τους λουτσισκιακούς. Δεν ξέρω γιατί τους βάλαμε τα μπέλα. Και γιατί πρέπει να πούμε εγώ να τον τρώω στη μάπα πάνω μου χάρη αυτή την τέτοια. Τον διαχωρισμό δηλαδή. Όχι. Τον οποίο τον κάνουν από μόνοι τους. Από μόνοι τους οι συγκεκριμένοι τον κάνουν. Ναι, από μόνοι τους. Εγώ πιστεύω μπορεί να πάρει μια ταμπέλα. Μπορεί να πάρει στα ταμπέλα να θαυμαστεί του Λουτσέσκου. Άλλο μπορεί να λέει μια ταμπέλα ότι εγώ δεν γουστάρω τον Λουτσέσκου καθόλου. Ναι, εγώ γιατί δεν έμπαινα στο τρυπάκι δηλαδή τώρα να μου πει. Με τον κάθε τέτοιο. Να πάρουμε ο καθένα μια ταμπέλα. Δεν θέλω ταμπέλες. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι. Πρέπει να το αναλύσει ακόμα μια φορά. Εντάξει, δεν φτάνει, δεν μπορώ να. Δεν είμαι ψυχολόγος, παιδιά. Άμα είναι, πάτε μου σε λέω κάπου τέλος πάντων να παίρνω 100 ευρώ την ώρα. Πολύ ευχαρίστως να μου το καταλάβεις τι γίνεται. Δεν γίνεται να μου το. Αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και στη τελική ανάλυση να πούμε. Πώς το λένε, άμα δεν έχετε να πείτε κάτι, μην βγαίνετε και στα τηλέφωνα κιόλας. Εντάξει. Κουράζομαι ψυχολογικά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα να μου το. Και με μιστράλο. Ο κύριος Τάσος, εδώ πέρα. Λοιπόν, 23-10-287-3-8-3-45-287-3-8-3 από Viper. Έτσι, συντονισμένες και απόψεις έτσι συγχρονισμένες, πώς το λένε δηλαδή. Έλα φίλε, καλησπέρα. Μιλάμε τα ίδια και τα ίδια, όλη μέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Νίκο, 0-0-83... Με Αγγλία και 2-2 του 2001. Αυτά είναι οι δύο ισοπαλίες. 2001 ήταν. Έλα. 2001 ήταν. 0-0-83 με Αρχοντίδη. Ναι, με Αρχοντίδη. Ναι, και η Αγγλία τότε με κάτι με Κίγκαν, με Πολ Μάρινερ, δεν ξέρω, τα θυμάσαι. Και το 2001 Μπέκαμ, Τέντι Σέρκαμ και αυτοί. Εκεί είναι το 2-2 που ισοφάρισε ο Μπέκαμ στο τέλος με φάουλ. Ναι, αυτό. Σε ποιο γήπεδο έγινε το παιχνίδι? Στο Old Trafford. Ναι, στο Old Trafford. Μεγάλη εμφάνιση της Εθνικής. Ένα Καφτατζόγλου 0-3, το θυμάστε? Ναι, αυτό εντάξει. Στο Καφτατζόγλου το θυμάστε το... Ποια μέρα ήταν το Καφτατζόγλου? Το Ελλάδα-Αγγλία 0-3. Πρέπει να έγινε τώρα Τετάρτη ήταν, τι ήταν, κάτι τέτοιο. Όχι, Σάββατο έγινε. Τι μέρα ήτανε? Α, ημερομηνία? Ναι. Δεν το θυμάμαι. Ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο, τι, κάπου εκεί. Μέρα του Πολυτεχνείου. Η μέρα του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου ήτανε. Το 82. Α, πιο μπροστά από το 0-0 ήτανε. Το 82 σε λέω, ρε. 83. Ναι. 17 Νοεμβρίου του 82 είναι το... Ελλάδα-Αγγλία που έχουν έρθει 300 Άγγλοι, πώς ήταν να πούμε. Και έγινε το Ελλανδές. Το Λαλαμέν. Ναι. Τους είχαν χύμα. Ναι, ναι. Εκείνο τον τύπο που ήταν δημένος αγγλική σημαία. Ο Λόσομος. Ναι. Ναι. Καμιά πενιντάρα και το Καφταζόγλου, 40, 50. Είχε, ναι, ναι, είχε, αλλά επειδή ήμασταν και συντονισμένοι τότε, συγχρονισμένοι, είπαμε, πριν 40 χρόνια ο κόσμος συνεννόταν πιο εύκολα χωρίς κινητά. Ήταν απίστευτο το πράγμα. Εμείς είμαστε στην θύρα 7, στο ρολόγιο εκεί που κάνει δηλαδή ο Ηρακλής Κρικίδα, έτσι. Και με χωρητικότητα στο Καφταζόγλου 45.000. Ναι, άλλο λέω. Που είχε. Ναι, λέω εκεί ήμασταν. Ήμασταν όλοι πάγου, βασικά όχι πάγου, σύντες όλοι 4 ήταν εκεί. Και σηκώνεται και δίνει κάτι συνθήματα, σε μιλάω κάτι πινελίκια, εναντίον της Ελλάδας μιλάμε, έτσι, από το 70 και μετά μόνο πινελίκια ακούσε από το 65. Κανονικά. Και τότε πήραν νομίζω την απόφαση να μην ξαναπαίξουν στο τέτοιο, πώς το λένε. Στο Καφταζόγλου. Ναι, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Δεν είναι. Πολύ πινελίκη σε μιλάω τώρα. Και 0-3 και πανηγύρι. Εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Τίποτα. Για πάω, τι να πω. Ας τρέξουν τώρα στην άκρη να καλύψουν τις απώλειες των 5 πόντων. Με Παναθηναϊκό και Άρη.
Αυτά τόσο απλά. Εντάξει, δεν είναι απώλειες αυτές. Τι απώλειες, ρε Μανακλά. Τι απώλειες. Πρόδωσες. Πρέπει να είχα 3-7-21. Όχι, όχι. Αυτά τα ήττα τα βλέπετε στα εσάς. Να καλύψω απώλειες. Μιλάει κάποιος όταν δεν είναι πρώτος. Ο πρώτος δεν έχει ανακαλύψει καμία απώλεια. Ναι, αλλά πρόσεξα το σκεπτικό μου, αφήστε το. Το σκεπτικό σου, δεν θέλω έλεος. Δεν θέλω το. Να αναλύσεις δηλαδή τι δηλαδή. Σε λέω ότι είμαστε πρώτοι. Να αναλύσεις ότι πώς το λένε έπρεπε να πάρουμε 3-7-21. Τι είμαστε, Μπαρτσελόνα. Δεν θα χάσουμε εμείς πόντους. Για μόνο οι άλλοι θα χάνουν πόντους δηλαδή. Άμα το πάρουμε τον Νοέμβριο. Άμα το Νοέμβριο να κάνουμε καλύτερα, εγώ λέω κανένα 3-12-36. Έτσι δεν είναι. 3-13-39. Έτσι, οι άλλοι να μην κερδίζει ποτέ κανένα, να έχουν κανένα 15 βαθμούς διαφορά να πούμε. Και ας γίνει η απονομή από εδώ πέρα. Τα Χριστούγεννα. Τι να ρωτήσω. Με 21 τώρα δεν θα με πείραζε να χάσω την ΑΕΚ. Κατάλαβες. Να μην χάσεις. Να μην χάσεις, δεν σε πείραζε. Έρχεσαι στα λόγια. Μάρα το διπλό του ΑΕΚ το βγάλω εκεί τώρα εγώ. Ποια λόγια σου, ρε. Εμένα με πείραξε πιο πολύ. Το είπα και το πρωί η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό παρά ήττα από τον Άρη. Εντάξει, εσύ το λες ότι και το Χ είναι καταστροφικό, χάνεις 2 πόντους. Όχι, λέω ότι τον Παναθηναϊκό πρέπει να τον κερδίσω, γιατί εγώ θεωρώ, αν και είναι νωρίς ακόμα, θα μείνει νωρίς, τον Παναθηναϊκό πιο ανταγωνιστή από τον Άρη. Πιο μεγάλο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό και έχει και μεγάλο brand name ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Ο Παναθηναϊκός τώρα με Ντιέγκο Αλόνσο, με κανένα άλλο προπονητή, δεν ξέρω, αλλά θα ξυπνήσει. Και άμα αρχίσει ο Παναθηναϊκός στο σερί, δεν πρόκειται να το αδικήσει και η διαιτησία να ξέρει τον Παναθηναϊκό. Τον Άρη μπορεί να τον πάρουν το κεφάλι. Τον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να τον πάρουν. Εκεί που είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, έτσι, στους 9 βαθμούς, έχει κόσμο από πάνω. Δεν μπορεί να χάνουν όλοι. Δεν κυνηγάει έναν από πάνω του. Η διαφορά του Παναθηναϊκού με τον Πάοκ πώς είναι, ρε. 8. 7 πόντι. 7 πόντι. Όχι, 9-16. Κλείσε τώρα, τζάμπα, μιλάς, φίλε. Εσύ σου είπα, έχει τα καλό κείμενα του ΠΑΟΚ τα κάνατε κακώς. Άστο Χρήστο. Θέλετε οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ να παίρνει αήττα πρωταθλήματα. Δηλαδή έχετε ξεφύγει η ιστορία, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η ιστορία. Δηλαδή όλες οι άλλες ομάδες που κάνουν χι μεταξύ τους ή με τον Πανετολικό χάνουν και αυτά και ιστορίες. Εντάξει, δεν είναι ΠΑΟΚ όλες. Δηλαδή τώρα με κάνεις να μιλήσω και θα με πούνε αντιπαοξί. Δεν γίνεται το πάρεις αέτος, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Όχι, ναι, δεν γίνεται, εντάξει. Ναι, αλλά εσύ τώρα μου λες 3-7-21. Ναι, αλλά σου είπα ότι δεν θα με πείραζε να χάσω στην ΑΕΚ. Μα δεν θα χάσω στην ΑΕΚ, θα το πάρω το μας στην ΑΕΚ, αυτό λέω εγώ. Εντάξει, μαζί σου, μαζί σου. Μπράβο. Θα κάνω 3-8-24, γεια. Άντε, καλό βράδυ. Γεια σου, Χρήστο. Στον επόμενο, καλησπέρα. Εσείς, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν να πω για τον ΠΑΟΚ, ό,τι είχα να πω, παιδιά, θα χαστώ από αυτό χθες. Ο ΠΑΟΚ θα βρει τον δρόμο του και εκεί το σταματάω κιόλα. Λοιπόν, για την εθνική ήθελα να πω κάποια πράγματα. Καλά, το ανέφερε ένας φίλος ακροατής. Θα σας θυμίσω κάτι. Ο Βασίλης ο Καρυπλάτης δεν είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ, ξέγραψε όλους κανονικά. Άφησε τον Νότο Ρεχάλη και πήραμε ευρωπαϊκό, ούτε στα τρελά μας όνειρα. Μακεδόνας. Ο Παλκέδας, ο Παναγούλιας, ο συγχωρεμένος, ο αείμνηστος, στην εθνική είχε 9 παίκτες του ΠΑΟΚ, το 80 πήγαμε στην Κύπρο των Εξωμών και όταν έκανε φιλικό έκανε με τον ΠΑΟΚ και έχασε η εθνική 4-2 και το λέει πανεθνή, γιατί το κάνεις εκεί το φιλικό, γιατί ήταν πιο ισχυρός αντίπαλος, δεν μπορούσε να βρολεί και ήθελα να δοκιμάσει την εθνική εκεί. Και πήγαμε στην Ιταλία, 8 παίκτες είχαμε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και ένας ήταν αλλαγή. Λοιπόν, Αλκέτας Παναγούλιας, Μακεδόνας. Ερχόμαστε τώρα, αυτό τα λέω για να τα θυμηθούν, ερχόμαστε τώρα στην τωρινή φάση και λέμε γιατί ο Κουλιαράκης τον καλάει τώρα στην Εθνική. Όπως είπατε προηγουμένως, ήταν μια τακτική αυτονόν. Και το 0-3 ήταν μια πρόφαση με τις φωνές για να πάρουν την Εθνική, μην την ξαναφέρουν εδώ πάνω. Αυτή είναι η τακτική χρόνια από κάτω και δεν αλλάζει με τίποτα. Εκείνο που εύστοχα το είπατε είναι ότι πράγματι εάν ο Ιβάνος Σαββίδης δεν έκανε αυτά που έκανε, δεν θα είχε ούτε στα τρελά του όνειρα ο Άρης να έχει αυτή την πορεία και να είναι ένας αξιόλογος αντίπαλος και να διεκδικεί ό,τι εκδικεί εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν θα είχε αυτή τη δύναμη ούτε εμείς δεν θα την είχαμε, όπως δεν την είχαμε και εμείς πριν Σαββίδη. Επομένως λοιπόν είναι κάποια πράγματα που μιλάνε από μόνα τους μέσα από τα γεγονότα.
Λοιπόν, απλά τα αναφέρω έτσι να τα ακούνε οι φίλοι ακροατές και να ξέρουν τι σημαίνει αυτός ο άνθρωπος πέρα από τον ΠΑΟΚ για γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή να σε πω και κάτι, παιδιά, οι άνθρωποι τύπου Ιβάν Σαββίδη που έχουν κουλτούρα, το είπα πάρα πολλές φορές, πρώτης γενιάς, και ας μιλάει ένας άνθρωπος που εμένα ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήρθε από την πατρίδα, δηλαδή Βρέφος κατέβηκε στην Κωνσταντινούπολη, εκεί μεγάλος ήταν Ζάμπλωτος ο παππούς. Λοιπόν, και από εκεί 12-13 χρόνια παλικαράκι ήρθε εδώ με την καταστροφή, είχε τελειώσει και το κολέγιο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν και λόγο και πυγμή, γι' αυτό και τους είπα θα σας κάνω κοκτέιλ και θα σας πιω το αίμα. Το σαντέτε σκυλίωση με ματώνω και ματούμε σημαίνει ότι από τη σάντα είμαι σκυλίγιος, ματώνω και δεν ματώνομαι. Είναι πολύ βαριά κουβέντα. Για όσους ξέρουν την Ποντιακή, ξέρουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο άνθρωπο που δεν μπορείς να το χτυπήσεις. Όσα προβλήματα και να έχει, επειδή έχει τη δύναμη με την οικονομική, αλλά πάνω πάρω τη στόφα του δυναμικού άντρα, του κακαλέα. Λοιπόν, δεν γονατίζει πουθενά. Αυτά έτσι για μια μικρή ενημέρωση, Νίκο και Αρσένη. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω ότι η ομάδα μου δεν την ανησυχώ καθόλου, θα βρει το δρόμο της 100%. Αυτά ρε παιδιά. Έγινε, φιλαράκι μου. Έγινε. Να σε καλά. Το δρόμο της τον έχει βρει, νομίζω, αλλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι παιδιά. Ναι, εσύ είσαι φίλε, ναι. Κάτσε να σβήσω τότε να μην σε πάρω τα αυτιά. Λοιπόν, Νίκο, έλεγα να σε πειράξω, αλλά δεν θα το κάνω για να μην σε ανεβάζω τώρα την πίεση χωρίς λόγο. Δεν πειράζει, για πες. Για το Λουτσέσκου. Τι? Όχι, βρε, τίποτα. Απλά επειδή το σχολίαζες, έλεγα να σε τσιγκλήσω λίγο. Αλλά... Ναι, τι πράγμα, πες το. Επειδή είπες ότι όλοι μιλάνε για τον Λουτσέσκου και για αυτά και συνεχίζουν το θέμα, mm. και λέω, ήθελα να σε πω, κάτσε να μιλήσουμε λίγο για τον Λουτσέσκου. Ah. Λοιπόν, είπες κάτι που μου αρέσει για το 3-5-2 και ήθελα απλά να ρωτήσω τη γνώμη σου, μια που το ανέφερες κιόλας εσύ, για το ποια θεωρείς ότι θα ήταν η κατάλληλη εντεκάδα. Την είπα, ρε. Από αυτούς που έχουμε. Την είπα. Δεν σε άκουσα. Α, δεν άκουσες. Αλήθεια δεν ακούστηκε. Μάλλον έκανε διακοπή, ήταν την ώρα της. Όταν λέμε για τον Μπάμπα και 3-5-2, μιλάς πάντα για τον Μπάμπα και τον Ζήκο οι οποίοι παίζουν στα back half. Ωραία. Στα φτερά δηλαδή, έτσι. Α, μπράβο. Έχεις το Τισουντάλι, τον Τζάλοφ ή τον. Ωε, κάνετε κάβα, ρε φίλε. Τισουντάλι. Ξεκίναμε. Και ο Τάσκι, Ζήφκοβιτς κάνει. Από την αρχή. Ναι, ναι, αυτό λέει. Έχω ένα ενδιασμό στα τρία πίσω. Στα τρία. Ναι. Πολύ γιατί εύκολο, ρε φίλε. Θα έχεις Λοβρέν. Λοβρέν, Κόλεϊ και. 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 Ότο. Αριστερό μπακ έπαιζε. Αριστερό μπακ. Συγγνώμη. Αριστερό στόπερ έπαιζε σε τριάδα. Ναι. Λοβρέν, Ότο και τέτοιο, πώς θέλετε. Και Κόλεϊ. Και Κόλεϊ. Ναι. Μπάμπα Ζήφκοβιτς. Φτερά. Ναι. Μπράβο. Καμαρά. Εγώ θα το πω. Καμαρά Μπακαγιώκο. Εγώ είμαι του μεσοαμυντικού λάτρης. Όχι του μεσοαμυντικού. Μπροστά Ντέλια σε ρόμβο. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Ναι, ναι. Ναι, η τριάδα, τρίγωνο. Μπράβο. Μπροστά ο. Τους δύο θες τώρα. Ο Τισουντάλι στα φορ και σαν δεύτερος επιθετικός ο Μπράτον Τόμας. Ή ο Τσάλοφ και ο Τισουντάλι. Ή εξαρτάται από τους δύο, από τους τρεις δηλαδή. Εντάξει. Τον Δεσπότο δηλαδή τον έβαζες μέσα σαν επιθετικό. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει σε αυτό. Σαν επιθετικό. Με κρυφό από πίσω Τισουντάλι. Α, να παίζουν οι δύο με Τισουντάλι. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Ο Τάισον δεν είχε θέση εκεί. Ο Τάισον σίγουρα δεν παίζει εκεί. Ναι, ο Τάισον θα μπορούσε σε άλλο σύστημα. Ο Σωρετήρη δεν παίζει εκεί. Ο Σωρετήρη, άμα παίξει, θα παίξει στη θέση του Τέλια. Στη θέση του Τέλια. Εκεί μπορεί. Είναι πιο. Είναι καλύτερο για μένα αυτό. Να ξέρεις. Μ' αρέσει. Είναι μ' αρέσει καλύτερο. Πολύ. Εντάξει. Και μειώνει και τον κίνδυνο. Πώς το λένε. Ότι δεν βάζει γκολ ο φόρ και ο εκνευρισμός που έρχεται και το ένα και το άλλο. Εντάξει, γιατί με δύο θα είναι αλλιώς η συνεργασία. Εντάξει. Ειδικά δηλαδή, άμα παίξει σαν περιφερειακός επιθετικός ο Μπράντον Τόμας, αυτό που το έχει δηλαδή και μπροστά παίζει ο Τισουντάλι, νομίζω θα κάνουν ούργια. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα. Δεν μου αρέσει. Απλά θεωρώ ότι σαν κρυφό τον Τισουντάλι θα προτιμούσα έναν ο οποίος να έχει πιο εύκολο το. Ποιο? Τη θέση του επιθετικού. Ο Μπράντον δεν έχει τη θέση του επιθετικού. Ο παίκτης που έχει το πιο εύκολο τον γκολ από τους που έχει είναι ο Τισουντάλι. Ούτε ο Τσάλοφ το έχει το εύκολο γκολ και φυσικά δεν το έχει ο Μπράντον Τόμας. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Μπράντον Τόμας είναι για να πιέζει τα αντίπαλα στόπερ για να τους ξεθεώνει.
Εκείνο ο Μπράντον Τόμας είναι καλός. Με αυτή τη λογική, ώστε να πρεσάρει και να βγαίνει κρυφό. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Γιατί γι' αυτό το λόγο είναι καλός και χρήσιμος ο Μπράντον Τόμας. Δεν είναι για κανένα λόγο. Δεν είναι κανένα killer, δεν είναι κανένα δυνατό, δεν είναι κανένα ψηλό. Όχι, εμένα μου αρέσει όμως, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Σ' αρέσει εφόσον είναι σε πολύ καλές μέρες στα άκρα σου, έτσι. Δηλαδή αυτοί που είναι από πίσω οι τρεις, τα δύο εξτρέμ και το δεκάρι σου, ο κεντρικός χάφτερος πάντων, πρέπει να είναι την περσινή απόδοση με αυτόν. Ναι, αλλιώς και αυτός δεν θα φαίνεται, να ξέρεις. Μ' αρέσει ατομικά ενώ σαν παίχτης λόγω της προσπάθειας που βγάζει πάνω στο γήπεδο. Που τρέχει σαν σκύλος. Αυτό. Ναι. Εντάξει, ωραία. Αυτό, δεν ναι. σταματάει και δεν ναι. τον νοιάζει. Αυτό όμως είναι καλό για τα ντέρμπι. Και για ομάδες που σε παίζουν ανοιχτά. Με ομάδες που σε παίζουν με 8-9 παίχτες μονίμως κάτω από το κέντρο και ένα τροφλάκας 10, εκεί δεν φαίνεται καθόλου. Εντάξει, Ρενικό. Δεν νομίζω ότι καμιά ομάδα έχει μία εντεκάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει στο 100% όπως και να σε παίξουν. Όχι, δηλαδή ναι. εκεί είναι που γίνονται οι αλλαγές και οι κανονικά. Εγώ προτιμάω, όπως το λένε, ο φόρμου να είναι καλός στις κλειστές άμυνες. Γιατί από τα 32 παιχνίδια, τα 20 παιχνίδια σίγουρα θα με παίζουν κλειστά. Γιατί ο Άρης εδώ πέρα που ήρθε, τι, σε παίξε ανοιχτά. Όλο τον αγώνα, όχι. Ένα 20 λεπτό και μετά κλείστηκε. Και τι έκανε στο πρώτο μήνα. Το λαράκι τον Αρσένη για τον Ολιβέιρα, το ότι είναι καλός παίχτης. Δεν ήταν παίχτης κουτιού Αρσένη. Δεν μπορούσε να κάνει κεφαλιά. Όσες έκανε, τις έκανε με αυτή. Όχι, ο Ολιβέιρα ήταν παίχτης κουτιού. Ο Λουτσέσκο τον έβγαζε, όπως και Τάλοφορ. 15-20 μέτρα στην περιοχή. Συμφωνώ στο όταν έπαιζε έξω. Εγώ λέω όταν ήταν μέσα στο κουτί και πηδούσε για κεφαλιά. Ναι. Έπιασε δύο ή τρεις κεφαλιές και δεν έπιασε ούτε μία με το κεφάλι. Εντάξει, αλλά ήταν όμως. Δεν ήταν κακό φορ, Ολιβέιρα, να ξέρεις. Κακό δεν θα τον πω, αλλά ναι. δεν θα τον πω και καλό. Καλά, δεν ήταν κανένας. Εντάξει, τη Σουντάλ και Τσάλοφ δεν ήταν σίγουρα, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, άλλες περιπτώσεις έγινε τέο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ρε παιδί. Γεια σου, καλό βράδυ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τον Ολιβέιρα, εντάξει, εγώ δεν το γούσταρα μία και πριν έρθει και με το που ήρθε και μετά με την συμπεριφορά που είχε με τον πέτρο τραυματίας τελικό, εντάξει, τύπου ήταν απαράδεκτο. Κάτι για το τέμα εκεί πέρα στον Πάο, καλά να κρατούν. Τέλος πάντων, γούσταρα πολύ τον κύριο που πήρε από Γερμανία, γιατί μιλάει από καρδιάς και γούσταρα αυτό που προσπαθούν οι παλιοί να μας περάσουν, ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει ένας δραματισμός, υπάρχουν κάποιες αξίες. Εδώ επαυτόζουν και τις γυναίκες μας για να δικαιωθούν κάποιοι άλλους, εντάξει, λίγο. Θέλει και λίγο μέτρο, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πω ούτε είμαι με αυτήν, είμαι και με τον άλλον. Αλλά θέλει και να έχει ένα έτος υπόκτης. Το έχει αυτό, πώς το κάνουμε τώρα. Έχει μια ιστορία πενταπλάσια από αυτές εκεί κάτω. Κουβαλά την κληρονομιά. Εγώ, η δικιά μου η γενιά δυστυχώς δεν καταφέρνει να την περάσει στους επόμενους πολύ καλά. Είναι τραλά, τραλαλό. Πάμε όλοι μαζί, ας χάσαμε, ας φέρε με το χ να πανηγυρίσουμε τους πέτσι μαζί, τραλαλά. Δεν ήταν έτσι, ψαχτείτε λίγο. Ψάχτε λίγο παραπίσω τι γινόταν. Ποια είναι η ιστορία του ΠΟΚ, εγώ δεν λατρεύω την νίκη, λατρεύω την ομάδα μας, εκείνη είναι η δικιά μου η άξια. Αυτά τα τέσσερα τα γράμματα που αναφέρουν πολλές φορές πυκνά, συχνά, κάποιοι παλιότεροι, μάλιστα τι μπορεί να σημαίνουν αυτά. Γιατί το πίνει σημαίνει και περηφάνεια, κύριε. Δεν σημαίνει μόνο πανθυσσαλόν νικίος. Δείτε τι λίγο παραπέρα. Και το άφα σημαίνει αντίθεσαι. Δεν σημαίνει μόνο αθλητικός. Τέλος πάντων, εγώ δεν βγαίνω κανένα μάθημα για ένα παράπονο λόγιο, φράζες, με κάποιους okay. άλλους. Πιστεύω πολύ στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι μόνο στο υλικό, έχει και άλλη δυναμική ο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ τον κολλάει στο τοίχο και βγαίνει στο γυρνάει σε διπλού μετά. Θα στρώσει η ομάδα, να μας το λέει αισιόδοξο και να κοιτάμε μπροστά. Και όταν με το καλό φτάσει η ώρα, θα κρυφθούμε όλοι. Αυτά, καλή συνέχεια. Γεια σου, λέει. Να είσαι καλά, φίλε, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στους γεια σας. Γεια σου, ρε φιλάρτη. Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα center for Λουτσέσκου, το πιο εύκολο θα μπορούσε να γίνει είναι να πάρει έναν 17χρονο, 18χρονο, πολλά υποσχόμενο, να τον πάρει και να τον διαμορφώσει και να τον έχει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να τον έχει όπως θέλει. Υπάρχουν πολλά ταλέντα που μπορεί κάποιο από αυτά ή και περισσότερο από ένα να μπορέσουν να στηθούν και να ετοιμαστούν για αυτό το σκοπό. Φυσικά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και έχουν περάσει χρόνια, αλλά είναι κάτι που έχει μια προσαρμογή. Δεν μπορείς να πάρεις έναν 25χρονο
για να τον διαμορφώσεις, ενώ τον 17χρονο μπορείς. Είναι μια λύση σε σχέση με αυτό που είπατε πριν. Το θέμα είναι ότι θα γίνει πρώτα το βοηθητικό, μια και άκουσα την πρωινή σας εκπομπή, Νικόλα. Ναι. Και επειδή θα γίνει πρώτα το βοηθητικό, το ουσιαστικά προπονητικό κέντρο, είναι μια σκέψη. Η σκέψη λέει λοιπόν ότι μπορεί να γίνουν με 15.000 θέσεις, να γίνει ένα κλειστό, πολύ όμορφο, συμμαζεμένο, το οποίο ουσιαστικά έχει πολλές χρήσεις. Ακόμα και για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Αλλά το βασικότερο είναι ότι έχουμε πολλές ομάδες που θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν εκτός από την βασική, την πρώτη ομάδα. Γιατί και η πρώτη ομάδα μπορεί να το εκμεταλλευτεί όσο θα χρειαστεί να φτιάξει το καινούργιο γήπεδο. Δηλαδή, είναι με πολλές χρήσεις ένας χώρος που δεν νομίζω να θέλει και πολλά λεφτά. Φτάνει στο σημείο να γίνεται και προκατασκευασμένο και να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο χώρος είναι μεγάλος, πιστεύω να μπορούσε να χωρούσε ένα τέτοιο κλειστό γήπεδο. Το θέμα μου είναι ότι αυτό που λέγατε για εκτός Τούμπας, για μένα, εφόσον υπάρχουν ήδη τα σχέδια και έχει οριμάσει, όπως λέγανε, θα περάσουν χρόνια για να οριμάσει, το μόνο που μένει είναι να μπορούν να ολοκληρωθούν κάποια βασικά σχέδια που δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Δεν ξέρω γιατί πάντα πάει το σημείο αναφορά σε εμάς. Το πρώτο βασικό είναι στο να υπάρξουν κονδύλια τα οποία να είναι έτοιμα. Και αυτά δεν υπάρχουν. Και γιατί πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε κάτι όταν δεν υπάρχει η βάση, τα θεμέλια. Τα θεμέλια λοιπόν είναι 30-40 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω τώρα πια, δεν ξέρω τι κόστος έχουν, τα έργα που πρέπει να γίνουν. Και αυτά θα τα πάρει το κράτος και θα μας τα δώσει πριν ξεκινήσουμε. Πούντα. Γιατί μιλάμε για Καφτατζόγλιο. Το θέμα μας δεν είναι το Καφτατζόγλιο τόσο πολύ. Εκεί είναι μια υπογραφή. Το θέμα μας είναι τα δεκάδες εκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Το 26 που θα γίνουν εθνικές εκλογές μπορεί να υπάρξουν. Ξέρεις, αυτό που και θα είναι έτοιμος και ο Βοτανικός. Ακριβώς μια αντιγραφή του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς δεν θα το πίστευα ούτε στα όνειρά μου. Γιατί δεν γίνονται εδώ τέτοια έργα. Εδώ μας κάνουν έναν υπτάμενο περιφερειακό, άχρηστο κυριολεκτικά, ενώ αυτά τα χρήματα μπορούσαν να τα δώσουν σε κάτι πολύ χρησιμότερο. Και είναι άχρηστος γιατί μόνο μια λωρίδα μας δίνει παραπάνω. Γκρεμίζουν και καταστρέφουν εκατοντάδες δέντρα για να μας δώσει μια λωρίδα, ενώ μπορούσαν να βάλουν μια λωρίδα δίπλα από αυτό το δρόμο που ήδη έχει. Και θα φτιάξουν μια τσιμεντούπολη από πάνω, δεν ξέρω τι στην ευχή θα είναι. Δεν έχουν δείξει καν ένα προσχέδιο, δηλαδή μια μακέτα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα τελειώσει αυτό όλο το πράγμα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι εδώ αυτό είναι για δεκαετίες που θα μπορούσε να πει κανείς ότι γίνεται. Άντε και το μετρό που μάλλον τελειώνει, που δεν είναι μετρό αυτό είναι ένα κουτσουρεμένο πραγματάκι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά που γίνονται κάτω στην Αθήνα είναι εκατονταπλάσια. Αυτό θα γίνει και με το γήπεδο. Πιστεύω λοιπόν τουλάχιστον να μας δώσουν τα βασικά, δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να μην βάλουμε το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη. Τέλος πάντων, κυριολεκτικά εμένα με ενδιαφέρει να βάζουμε προτεραιότητα τα 30-40 εκατομμύρια που χρειάζονται, τα οποία πρέπει να είναι ήδη εγκεκριμένα και να είναι στην πάντα. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρατε. Γεια σου φιλάρατε. Καλό βράδυ. Στον επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Είστε καλά. Εντάξει τότε. Καταρχήν μπερδευόμαστε νομίζω ρε παιδιά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίζουμε. Θέλουμε να κερδίζουμε. Αν ξεπεράσουμε το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε, θα έρθουμε σε γαλήνη με τον εκάστοτε προπονητή μας. Εγώ αυτό πιστεύω.
σας μιλάει ένας άνθρωπος που εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, τον προπονητή μας, και προχθές αν τον είχα μπροστά μου θα τους πάγα τα μούτρα, συγγνώμη για την έκφραση. Είμαι από αυτούς. Γιατί έβλεπα η ομάδα μου δεν έβαζε γκολ. Δεν φταίει ο προπονητής όμως. Μας έχει φέρει επιτυχίες. Ειλικρινά. Είμαστε απαιτητικοί. Ο προπονητής ο Λουτσέσκου πρέπει να το ξέρει αυτό. Από τη στιγμή που είναι προπονητής στην ομάδα μας πρέπει να το γνωρίζει. Γιατί επιδιώκουμε, θέλουμε, είναι υποχρεωμένος εισαγωγικά να μας φέρει τους τίτλους αυτούς που έχουμε στερηθεί από τους Αθηναίους τόσα χρόνια. Γι' αυτό διψάμε. Δεν είμαστε ούτε Ολυμπιακοί να κατηγορούμε όταν χάνουμε και να κράζουμε. Είμαστε διψασμένοι. Γι' αυτό ο προπονητής πρέπει να το ξέρει και πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση από ό,τι έχει. Πόσο χρόνο είσαι? 45 είμαι. Μπράβο, ωραίος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έρχεται το γκολ. Δεν έρχεται το γκολ. Θα έρθει και το γκολ. Η ομάδα μας δεν είναι δομημένη για καθαρό με center for. Το σύστημά της δεν είναι για center for. Δεν πρέπει να κράζουμε και να φωνάζουμε που δεν έρχονται τα γκολ. Θέλουμε να έρχονται τα γκολ. Θα κερδίζουμε. Θα έρθουν και οι νίκες. Να πω και κάτι άλλο. Πες ρε φίλε. Δεν γίνεται να κάνουμε γήπεδο. Στην Αθήνα ζω, παιδιά. Εδώ και 15 χρόνια ζω στην Αθήνα, Θεσσαλονικιός είμαι. Δεν γίνεται να κάνουμε γήπεδο. Πάρτε το όπως θέλετε. Δεν θα μας αφήσουν να κάνουμε γήπεδο. Αν ο πρόεδρος δεν σηκώσει και άλλο το ανάστημά του. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει άμα δεν σταματήσει ο πόλεμος. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Τους ακούω συχνά εδώ κάτω. Δεν γίνεται. Έχουνε σκάσει που βγαίνουμε πρωταθλητές χρόνο παρά χρόνο. Και θα συνεχίζουμε να βγαίνουμε. Θα δούμε, πρέπει θα να δούμε τότε, ο φίλε. Πόλεμος, να συνέλθει ο πρόεδρος. Την εντάξει, δεν είναι, το γήπεδο δεν έχει μόνο. Δεν είναι μόνο πρόεδρος, είναι πολλά στο γήπεδο. Μην το εστιάζεις μόνο στο μεγάλο μέτωχο για το γήπεδο. Έχει δεν και άλλες το μεγάλο μέτωχο, είναι το σύστημα της Ελλάδας. Έχει και άλλες παραμέτρους στο γήπεδο. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ας πούμε για τους, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ας πούμε για τους βουλευτές. Πάμε και στον τελευταίο φίλο. Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη. Έτσι. Έχει. Τον Περιφερειάρχη που μας παράτησε. Άνα, μπράβο. Που έφυγε για να πάρει την καρέκλα. Αλλά κατά τα άλλα ζητούσε την ψήφο του Θεσσαλονικαία. Εντάξει. Και εγώ τα έργα και τα έτσι και τα λιώτικα. Μόλις του δώσαν την καρέκλα τον 25, πήγανε σε το όραμα και οι ιδεολογίες πήγανε στον αέρα. Εκεί δεν έχει selfie. Έτσι. Άμα θες να κάνεις γήπεδο, δεν έχει selfie, θα κάνεις αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Που κυνηγούσε αυτούς τους τύπους για το δάσος, έτσι. Για το άλσος. Ναι. Τους κάτι περίεργους μέσα στο Δήμο Φιλαδέλφειας. Που ήταν αντίθετοι και κάνανε στάσεις. Εδώ οι περισσότεροι κάνουν selfie για να πάρουν καμιά δουλειά. Α, μπράβο. Τώρα τι. Δεν γίνεται. Να πάρουν κανένα ψήφο. Χωρίς να έχεις τσίτα 1-1,5 χρόνο από την ώρα που αρχίζει το και κάνει το γήπεδο. Δεν γίνεται τέτοιο. Ρωτήστε, κάνανε ένα εξήτη, γίνεται κάτω. Και άμα το βρουν το πολιτικό στον δρόμο, σου λέει: εγώ ξέρω τι έχω κάνει για το γήπεδο. Τι έχει κάνει. Ξέρω. Τίποτα δεν έχει κάνει. Έχει κάνει το γήπεδο, αλλά. Θα έχει κάνει όταν γίνει το γήπεδο. Όταν γίνει το γήπεδο μετά. Γιατί δεν θυμάται κανένα βλάκα, όταν έκανε τίποτα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Α, ναι. Ναι, συνέχισε, λέει, παιδί μου. Να συνέχισε. Εντάξει, τα σούλη. Να, okay. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τέτοιο. Ας πάρουμε και το. Α, δεν έχουμε γραμμή. Ωραία. Ναι. Μάλλον έφυγαν οι ακροατές. Κάνουμε δοκιμές. Τεστ. 4-4-4-4. 1-2-3-4-4-4. Λοιπόν, δεν είναι μόνο λοιπόν, φίλε μου Αθηναίε, και καλά κάνεις και το είπες και το έθιξες, ο μεγαλομέτοχος. Ο κάθε μεγαλομέτοχος στη Βόρεια Ελλάδα έχει όνειρα. Τα παλιά χρόνια ο μεγαλομέτοχος ομάδων στη Βόρεια Ελλάδα, και δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ γιατί θα παρεξηγηθώ, έτσι, είχε όνειρο να κάνει μια ομάδα για να συναντήσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Και μετέπειτα το Σοκράτη Κόκαλη. Μήπως και ο Σοκράτης Κόκαλης του δώσει μια δουλίτσα και σώσει τη βιοτεχνία του. Εξού λοιπόν, όπως είχε πει, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει μια μέρα στο ραδιόφωνο, ότι εδώ είχαμε πρόεδρους κάτι βιοτέχνης, κάτι. Πώς το λένε,
12 Οκτωβρίου, 5 ώρα παίζουμε στο Παλατάκι με τον Παναθηναϊκό, μπάσκετ. Και κλεισμένο είναι έτσι. Αλλά είναι και κλεισμένο, ναι. Κρίμα. Αφού βγάλω ανακοίνωση ότι. Κρίμα γιατί και. Χαμό θα γινόταν. Θα γινόταν όλα να δει, μπράβο, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, όταν είχε εσύ, α πούμε, ξέρω εγώ, πρόεδρο, ο οποίο είχε στη Λαγαναγορά να πούμε πορτοκάλια και Ευερίκο και Γεροδάκινα και ήθελε να ανοίξει την πόρτα, μήπω και ο Σοκράτη έκανε καμιά αγορά. Ή όχι Σοκράτη τώρα λέμε, γιατί τα μπερδεύουμε τα ονόματα για τι χρονολογίε για να μην παρεξηγιόμαστε, έτσι. Αν ο Σοκράτης Κόκαλης που είχε 25.000 εργαζόμενους στο Κοροπή από τα εργοστάσια του αγόραζε δύο ροδάκινα να τρώνε την ημέρα, είναι 50.000 ροδάκινα ημερησίως. Όσο λοιπόν υπήρχε παραγωγή θα την πουλούσε στον κύριο Κόκαλη. Αλλά πάω κάρα ομαδάρα Σοκράτη, εγώ είμαι εδώ. Εδώ εγώ έχω ροδάκινα, Σοκράτη. Και ερχόταν εδώ, γράφανε και άλλοι. Μέγας πρόεδρος τέτοιος πούλησε το Λίμπρεχτ. Μέγας πρόεδρος, φεύγει. Μέγας πρόεδρος, παιδιά τρέξτε γρήγορα στην Τούμπα. Πουλάει και τα πλακάκια. Η ειρωνία των ΠΑΟΚ είναι ότι χειρότερος πρόεδρος με τον καλύτερο πρόεδρο είχαν το ίδιο επίθετο. Πουλάμε και τα πλακάκια, τρέξτε στην Τούμπα. Μην κοιτάς, ο Βολινός ήταν εγωπαθής και έκανε όλη την ιστορία. Και εντάξει, ο Γκόμενος. Σαφώς και ο Βουλνός είχε έρθει σε μια δύσκολη θέση, σε μια δύσκολη φάση για τον ΠΑΟΚ. Εποχή. Να. Έτσι. Αλλά σε καλές εποχές, νορμάλ δηλαδή, αυτός ο οποίος όντως κονομούσε και δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα και έχασε ένα πρωτάθλημα και έστειλε ουσιαστικά τον Κωστίκο στον Ολυμπιακό και χίλια δυο άλλα, ήταν ο Φρουτέμπορας αυτός εδώ πέρα. Έτσι, μιλάμε τώρα. Πρέπει να ήταν πιο φτύλα πρόεδρος που πέρασε τον ΠΑΟΚ τελευταία 50 χρόνια ο Φρουτέμπορας. Εντάξει. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, αυτά γίνονταν τη δεκαετία του 80. Έτσι, ξαφνικά λοιπόν, ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο και βγαίνει ο 25ης και έχει άποψη για τον Λουτσέσκου, προφεσόρ ΠΑΟΚ, Indians ΠΑΟΚ, η σελίδα τάδε Indians ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και τα συναφή. Και οραματιστές παοξίδες και παοξίδες ενωθείτε και του ΠΑΟΚ τη μάνα και του ΠΑΟΚ η θεία και ΠΑΟΚ ο Λέο και αυτά και ιστορίες έχει άποψη, αλλά δεν έχει, φυσικά δεν έχει περάσει και δεν έχω απέτηση να το έχει περάσει γιατί μπορεί να είναι πιο πιτσιρικάς. Αλλά ρε φίλε, διάβασε λίγο την ιστορία του σωματείου σου, διάβασε την και βλέπει και τι γίνεται και γύρω σου, έτσι, και δώσε και τα εύσημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δαπάνησε κάποια λεφτά και πολλοί δεν το γουστάρουν. Εντάξει, και γιατί και αυτός έχει κάνει λάθη. Και ο Σαββίδης έχει κάνει λάθη. Γιατί σίγουρα ο Σαββίδης δεν είναι οπαδός. Είναι ένας παοξής επιχειρηματίας. Εμείς δεν επιζητούσαμε ποτέ από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να είναι οπαδός. Δεν θέλαμε να είναι οπαδός. Γιατί άμα είναι οπαδός, μα κάνει χειρότερα λάθη από εμάς. Επιχειρηματίας, σοβαρός και μετρημένος. Δεν θέλουμε να μας πουλάει παοξιδηλή και ο Σαββίδης. Θέλουμε να μας κάνει τεχνοκρατική ομάδα για ομίλους Τσουλού και παραπάνω. Αυτά που έχει πει, γι' αυτό και τον πιστεύουμε. Δεν θέλουμε να μας κάνει γήπεδο. Το χειρότερο αυτό είναι. Μπράβο, με τις δυνάμεις που έχει, με τις δυνατότητες που έχει. Με αυτά που μπορεί να πιέσει. Έτσι όπως μπορεί να πιέσει οικονομικά, πολιτικά, ναι, αλλά σταθείτε και στο πλευρό του. Αυτός βγαίνει πολλές φορές και κάνει παραπάνω τον οπαδό από εμάς. Εντάξει, και εσείς όταν το κάνει αυτό κρύβεστε. Από πίσω κρύβεστε. Δεν βγαίνετε να βοηθήσετε τον Χ. Σαββίδη, τον Χ. Πρόεδρο της ομάδος, που άλλες χρονιές, παλιά χρόνια και χωρίς την δυνατότητα την οικονομική του κυρίου Σαββίδη το κάναμε εμείς σε πρόεδρους. Μην πειράζει τον Πατατούδη, μην πειράζει τον Βουλινό, μην πειράζει τους Δεδέογλου και πόσοι άλλοι άνθρωποι περάσαν, ακόμα και στον μπάσκετ, Βαζιρτζής, Απόστολος Κολομπίδης και εκεί στο πλευρό να βοηθήσουμε. Δεν είχαν έρθει εδώ με τις περγαμηνές τις οικονομικές ότι έχει 3 εκατομμύρια. Πάω ξάκια ήταν και αυτοί και εκεί δίπλα και εμείς βοηθούσαμε. Αλλά μην καβαλάτε το καλάμι, το είπα και χθες.
κατεβείτε κάποιοι από το καλάμι. Το ότι δουλεύετε κάποιοι στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι είστε ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Το ότι επειδή επί Σαββίδη δουλεύεις στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάποιος ή είσαι στο γραφείο εκεί πέρα και σηκώνεις ένα τηλέφωνο, δεν σημαίνει ότι είσαι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ περισσότερο από τον Παγκαλίδη τον Αρσένη ή τον Κώστα τον Χρήστο τον Νίκο. Εντάξει, γιατί αν εσείς ζούσατε επί εποχής δυσκολιών Πατατούδης, θα είχατε φύγει γιατί, ξέρεις, δεν μας πληρώνει. Δεν μας πληρώνει. Γι' αυτό είπε προχθές ένας φίλος, εσείς πληρώνεστε και εμείς πληρώνουμε. Εντάξει, κατεβείτε από τα άλογά σας και δουλέψτε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί χωρίς τον ΠΑΟΚ δεν θα είχατε ούτε δουλειά στον ΠΑΟΚ. Αλλού μπορεί να δουλεύατε. Στον ΠΑΟΚ όμως δεν θα δουλεύατε, αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης. Δεν θα δουλεύατε. Και όλα αυτά που έχουν γίνει, όπως είπε ο Νίκος και για τον Άρη και για τον Σαββίδη που έχει αλλάξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο, το ίδιο ισχύει και για τις δουλειές, έτσι. Το ότι άλλαξε το πλαίσιο του ποδοσφαιρικού και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει περίπου 300 άτομα security, άρα που σημαίνει 300 θέσεις εργασίας. Και μια μπουτίκ η οποία. Και εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Πατατούδης πήγε να κάνει μπουτίκ και δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια πετσέτα. Και τώρα ξαφνικά μπουτίκ έρχονται εμπορεύματα, αυτά, κόσμος πάει, έρχεται. Ο Σαββίδης δεν είναι ευεργέτης μόνο για τον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης είναι ευεργέτης για το ελληνικό ποδόσφαιρο βασικά. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ποιος θα αναγνωρίσει με αυτούς τους τύπους που. Εκεί στην μπουτίκ βάλετε κανένα κλιματιστικό. Καλά, η μπουτίκ πρέπει να αλλάξει και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά και στην ΠΑΕ τώρα μια που το πιάσαμε ΠΑΕ. Κοιτάξτε λίγο και το θέμα της μεταβίβασης των εισιτηρίων, το διαρκείας. Γαυγίζει ο κόσμος. Έχετε πολλά να κάνετε. Το κάνουν όλες οι ομάδες εκτός από εσάς. Το παιδικό το κάνατε ευτυχώς. Το κάτω από 12 ετών για μένα πρέπει να είναι κούτρα. Για μένα πρέπει να είναι κούτρα το κάτω από 12 χρονών. Ή τουλάχιστον βάζετε τη θύρα 8 όταν δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι, που είναι τα περισσότερα παιχνίδια. Βάλτε τα παιδάκια. Βάλτε τα παιδάκια και πέρα με τους γονείς τους. Μια χαρά θύρα είναι η θύρα 8 και ήσυχη. Εγώ βλέπω. Και πέστε αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ βλέπω ότι δυστυχώς σε πολύ απλά πράγματα δεν ασχολείστε ή δεν μπορείτε να σκεφτείτε. Όχι, δεν ασχολούνται. Ναι, δεν ασχολούνται. Πρέπει να ασχολείστε καθόλου με αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό λέω το σύμπαν. Δεν έχετε καμία επαφή με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Και όλα τα προβλήματα εκεί πέρα. Και γι' αυτό να μου σα λούζουν το πρωί με το βράδυ και καλά σα κάνουν. Γιατί δεν νιώθετε κιόλα. Και επειδή δεν νιώθετε, τουλάχιστον εγώ όταν δεν νιώθω κάτω, πάντα ρωτάω. Ρωτάω κάποιον που ξέρει και μαθαίνω. Εσεί βλέπω ότι επειδή ακριβώ έχετε την ασυλία. Όχι, παίρνουν όλα αυτά και φεύγω. Ναι, και λόγω της απουσίας του Σαββίδη στο. Μια πρόταση στο Ροστόφ. Πάντα μια πρόταση. Δεν μπορείτε καθόλου. Εντάξει. Αν είναι δυνατόν να βάζετε να πούμε εισιτήριο, π.χ. να πούμε για το παιδί κάτω 12 χρόνια. Όλα παντού είναι κούτρα. Πρέπει να κλείσουμε γιατί μπήκαν κάτι φουσκωτοί εδώ πέρα μέσα και μας βγάζουν έξω. Ενώ εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε χθες μία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής εδώ στο Λιμπέρο 107,4. Όχι άλλο κάρβουνο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Νίκος Βουδούρης, έστειλε τους ανθρώπους του να μας βγάλουν έξω. Τα λέμε αύριο στις 8 όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Καλό σας βράδυ.